Καλημέρα, Σταμάτα. καλημέρα. Τι Εδώ έγινε, πού είμαστε. φάγαμε. Φάγαμε ντου. Είναι το rotation. Το Το. λεγόμενο rotation. Ναι, Έτσι, σωστά. σε μέρες Σωστά. αγώνων, σε παιχνίδια εκτός έδρας, έχουμε rotation εδώ στο ΠΟΑΚ24. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 2. Εδώ Τι είμαστε κάνουμε όλοι. εμείς εδώ τώρα, γιατί είμαστε Σε εδώ, παιδιά, φούλα κορίτσια, για παρτία. πείτε. Αγάπη Γαβριλίδου, τέρμα αριστερά. Νίκος Μοσχοβίτης, γιατί είναι το μοναδικό αγόρι της Έτσι, παρέας που μπράβο, είναι εδώ. που έχει μείνει Το πίσω. έχουμε στη μέση και το προσέχουμε. Και Ελένη Μπούντου, βεβαίως. Νίκο, Θα πήγαινε στο Λονδίνο, εσύ. Παιδιά, πήγαινε στο έχουμε Λονδίνο, ακόμη μέχρι πραγματικά. το Λονδίνο. Όχι, όχι, θα το κλείσουμε από τώρα να πάει στο Λονδίνο ο Όχι, πάμε Νίκος. στο Λονδίνο, ρε. Απλά προσέξτε, δεν θα πάω για. Δεν έχει Για να στέλνω δουλειά. βίντεο και τέτοια. Θα Όχι. πάω εντελώ τουρίστα. Όχι, όχι. Ναι. Ωραία, Για να εγώ. κρίνω, μπορεί να πάω ούτε στο γήπεδο κιόλα, δεν ξέρω. Εγώ είμαι μέσα. Εγώ είμαι μέσα, Νίκο, να ξέρει. Ωραία. Ωραία. Οκ. Okay. Λοιπόν, τι θα κάνουμε σήμερα, κορίτσια, για πείτε, τι θα πούμε μέχρι τι 2. Θα πούμε. Θα καταρχάς... Έχουμε πάρα πολλά καταρχάς να ναι. πούμε. Ξεκινήσουμε εδώ ποιον Έτσι. Πιστεύετε. Πιστεύετε και Σταύρο και και Στέργιο. Στέργιο, βέβαια. Ναι, πιστεύω πως ναι. Βέβαια. Πιστεύετε ότι ο Στέργιος θα είναι σε ένα μέρος που θα ακούγεται, όπως χθες ήταν στην καρδιά της κίνησης, ας πούμε. Χθες, επειδή εγώ μίλησα και το βράδυ μαζί του με τον συνάδελφο. Ήταν σε καλό σημείο. Έτυχε τώρα χθες το μεσημέρι, όταν φτάσανε να είναι, ξέρω εγώ, εκεί που είναι μάλλον τα λεωφορεία, τα ταξί, κάπως έτσι. Πέτυχε και κάποιο είδους μποτιλιάρισμα, κάποιο είδους εκνευρισμό. Απλά δεν ακούγονταν. Ήταν δηλαδή. Στο κακό σημείο την κακή στιγμή. Ναι. Το βράδυ ήταν μια χαρά ο συνάδελφος. Άρα θα έχουμε επιτυχία, θεωρείτε. Ήρεμος, ναι, ναι. άνετος, είχε τελειώσει με γκρουπά Μαρίνα, εντυπωσιακή γκρουπά Μαρίνα, έτσι. Βέβαια. Με συνεντεύξεις του Λουτσέσκου, είπε πολλά και διάφορα ο Λουτσέσκου. Και αργότερα θα ήθελα να σταθούμε λίγο και στα όσα είπε ο προπονητής του ΠΑΟ, γιατί μίλησε για πρωτάθλημα, μίλησε για την τρέλα που υπάρχει για το πρωτάθλημα, αλλά και για την συμμετοχή του ΠΑΟ, την παρουσία του ΠΑΟ στις άλλες διοργανώσεις. Για Μαουρίσιο είπε, που τον συμπεριέλαβε στην αποστολή και όπως όλα δείχνουν θα είναι και στην 18η, δηλαδή δεν θα κοπεί από την αποστολή. Και βεβαίως για τον Χατσερίδη. Ο Χατσερίδης, παιδιά. Ο Χατσερίδη. Ρωτήθηκε και για τον Χατσερίδη, βεβαίως. Κρέσπο 100 συμμετοχές. Ήταν ο ποδοσφαιριστής που εκπροσώπησε τους συμπαίκτες του στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Αλλά πριν πάμε, ρε παιδιά, στα του ΠΑΟΚ χτες, υπάρχει ένα απίστευτο σκηνικό. Ένα πολύ ωραίο σκηνικό. Το οποίο έχει γίνει viral στην Ευρώπη, έτσι. Σε ποιον αναφέρεσαι. Να σου πω κάτι. Όταν εσύ εκνευρίζεσαι, τι κάνεις, ρε παιδί μου. Τραβάς μαλλιά. Καταρχάς προσπαθείς πάντα να συγκρατήσει τον εκνευρισμό σου. Εδώ δεν έγινε προσπάθεια μάλλον. Σε έχει ξεπεράσει ο εκνευρισμός. Όχι, δηλαδή παιδιά, τα νεύρα κοιτάξτε, σου χορεύουν. Πιστεύω ότι αυτό ο παλίκαρος της ΑΕΚ χθες, ο Τσόσιτς, ο οποίος έγινε γνωστός όλη την Ευρώπη με αυτό το χθεσινό σκηνικό με το Χουλτ, για να φτάσει στο σημείο να πάει να του τραβήξει το μαλλί, να του κατεβάσει την κοτσίδα, πάει να πει ότι έχει πάρα πολύ χειρότερα πράγματα στο μυαλό του που θέλει να του κάνει. Εγώ νομίζω ότι είναι κομψό εκείνη Ακριβώς, τη στιγμή. Ακριβώς, δηλαδή. Είναι πολύ άσχημο ρε, εσείς, αυτό το πράγμα. Ρε, το ο άλλο καημένο ο Χούλτ γυρνάει, την κοιτάει απορριμμένο στο μεταξύ. Σκέψου λοιπόν, μιλάμε για παιχνίδι στο οποίο είναι Μπάγκερ Μονάχου ΑΕΚ, δεν το βλέπει ναι, όλο ο κόσμο. Okay, ναι. Είναι σίγουρο ότι ό,τι και να κάνει θα γίνει καλή ώρα viral. Ωραία. Ναι. Και ο Τσόσιτ που είναι μέσα στα νεύρα του κάνει αυτό που θεωρεί ότι είναι το πιο normal που μπορώ να του κάνω. Και ναι. το πιο light, έτσι. Ναι. Δηλαδή θέλω εκείνη τη στιγμή να τον κάνω δύο σβούρε στον αέρα μαζί με την κοτσίδα, ναι. αλλά δεν μπορώ να την κρατήσω. Δεν είναι ότι δεν είναι τα τέτ. Είναι ότι είναι ο άλλο πιο αριστερά, ο Τζόσιτ πάει από την άλλη πλευρά, αργά-αργά. Πρέπει και να, υπάρχει, κοτσίδα, πρέπει να υπάρχει τρομερό λέγιν ανάμεσα στου ναι. δύο, θα σου, και όχι εσύ, αυτά ότι τι κάνει, ρε. Φεύγει και λε, άντε μωρέ, άστον. Αλλά ξεκινάει το μυαλό όμω και γυρνά πίσω και λε, όχι, δεν θα σου τραβήξω μια την κοτσίδα. Και όλο κοιτάει. Λέει ο Σιμόη και του χωρίζει, πηγαίνει και ο, και ο Μπάρκα εκεί να του χωρίζει. Είναι, είναι αυτό μια που οικογένεια. Λέμε, περνάμε καλά και αυτό, και αυτό βγαίνει ναι. προ τα έξω. Βγαίνει προ τα έξω, έτσι, περνάμε καλά στα ποδητήρια, στα παρασκήνια και αυτό βγαίνει προ τα έξω. Θα σου πω και λίγο κάτι τώρα, εσύ ο Ζουνίδη, έτσι. Εντάξει, το κάτσε με το παιχνίδι, γιατί με το παιχνίδι υπάρχουν νεύρα τώρα τα άλλο για αυτά και γυρνά σήμερα και πάτε σήμερα στην προπόνηση, ωραία. Και του φωνάζει το Τσόσι και του λε. Τι να του πει σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή. Γιατί του τράβηξε την κοτσίδα. Σαν το δημοτικό ρε παιδί μου που μαζεύει δασκάλα και του λέει: Γιατί παιδί μου τον κλώτησε. Γιατί παιδί μου τη πειράζει τα μαλλιά. Να του έλεγα να πάει στο δοκάρι και δεν πήγαινε, α πούμε. Να, αυτό ευθύνεται για τον γκολ, κυρία. Πολύ ωραίο σκηνικό. Κοίταξε, από τη στιγμή που δεν έχουν φέρει βαθμού, έτσι δεν εντυπωσιάζουν με την απόδοση και με την αγωνιστική του εικόνα, βρήκαν έναν τρόπο να συζητιούνται στην ΑΕΚ. Δεν ήταν καχία έκθεση πάντω. Κοιτάξτε. Τηρωμένο το αλογείο δεν ήταν κακή τώρα, παίζοντα κοντά στην Bayern Μονάχου, στο Allianz Arena. Καλά, δεν είναι και η Bayern. Η Bayern δεν είναι σε καλή κατάσταση όμω. Προσέξτε λίγο, δεν είπαμε καλό λόγο για την ΑΕΚ. Μην ομάδα Όχι, ρε παιδί μου, απλά. Απλά λέω ότι τηρωμένο των αλογιών με τον αντίπαλο που έπαιζε και το επίπεδο των δύο ομάδων δεν ήταν κακή. Αυτό. Δεν εκτέθηκε πολύ, αλλά απ' την άλλη είναι αυτό. Ότι και η Bayern δεν είναι σε καλή κατάσταση. Άσχετα που μερικέ που έλεγαν αυτέ τι μέρε ότι είναι ευκαιρία τη ΑΕΚ να κάνει την έκπληξη. Ένα τιμιότατο.
2-0. Περιμέναμε, ναι, η αλήθεια είναι ότι το Κοντέρ θα γράψει πολλά παραπάνω. Προσδοκούσαμε, θες να πεις. Βάσει δυναμικότητας των δύο ομάδων, Νίκο, έτσι, της, okay, της διαφοράς δυναμικότητας, ότι το Κοντέρ θα γράψει πολλά παραπάνω, αλλά ήταν ένα τίμιο 2-0, έτσι, το οποίο βεβαίως φέρνει την ΑΕΚ στην τελευταία θέση της βαθμολογίας του ομίλου. Απομένουν δύο αγωνιστικές και κάπου διάβασα ότι η ΑΕΚ παραμένει ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης. Για το Europa League. Α, για το Europa League, ναι, όχι, ναι, για το... Όχι, για το Champions League μάλλον δεν προλαβαίνει. Εννοείται, ωραία, εννοείται ότι... Γιατί ήρθε χθες ισόπαλο το... Έλα, το Μπενφίκα Άγιαξ, ναι, ναι, βεβαίως. Και τρίζει και η καρέκλα του Ρή Βιτόρια, κάπου διάβασα. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Κάπου διάβασα... Αυτός θα έφευγε το καλοκαίρι, αλλά... Αλλά, αλλά το κρατήσαμε. Φτάνει, κατάλαβε, τον κρατήσαμε, Νίκο. Διώξαμε βασιλείας, ναι, μετά οι άλλοι είχαν θέμα, αυτός, ναι, έμεινε. Τέλος πάντων. Okay. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θα τα συζητήσουμε όλα. Φυσικά θα πάμε και στη Βουδαπέστη. Να κάνω μια μικρή, ναι, παρένθεση, έτσι, πριν κλείσουμε το θέμα αυτό της κοτσίδας. Ναι. Είναι πολύ ωραίες και οι δηλώσεις μετά. Είμαστε φίλοι και γελάμε πάρα πολύ στην προπόνηση. Δεν πολλές με αναγνωρίζω. Κοτσίδες, ναι, ναι. Είναι σε αυτό. Δεν είχε δώσει δικαιώματα στην ομάδα και στη γειτονιά. Και ο Χουλτ κιόλας έκανε και αυτός δηλώσεις κάπου στην πατρίδα του. Ότι κάτι λέγαμε, δεν θυμάμαι ακριβώς. Υπάρχει και μια απώλεια μνήμης, ξέρεις, ένα κενό. Αλλά έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα το διαχειριστεί αυτό η ΑΕΚ, γιατί στην ουσία εκτίθεται, ρε παιδί μου, και ο προπονητής και η ομάδα, έτσι, με αυτό το σκηνικό και με αυτό το περιστατικό. Ναι, ναι. Θα μου πεις, μπορεί να το διαχειριστεί έτσι όπως το έχει διαχειριστεί με τον Πέτρο Μάνταλο. Δηλαδή. Τρεις τελίτσες, τελίτσες. Ήταν με τον Πέτρο Μάνταλο, ρε. Στο μάτς με τον Άγιαξ. Τελίτσες, τελίτσες, τελίτσες. Το σκηνικό δεν θυμάμαι, ρε, τελίτσες. Είναι το. Ο επικοινωνιακός οργανισμός της ΑΕΚ δούλεψε πάρα πολύ καλά σε αυτό το σκηνικό. Που είχαν πάει όλοι προς τον κόσμο της ομάδας για να χειροκροτήσουν. Ναι. Κάποιος ήταν πάρα πολύ εκνευρισμένος και έφυγε κατευθείαν στα αποδυτήρια. Κλήθηκε σε απολογία από τον ιδιοκτήτη, από τον ισχυρό άνδρα της ομάδας. Ναι. Μπήκε στο περιθώριο, κάπου μπήκε και στη μέση ο Ουζουνίδης. Τέλος πάντων, δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε, Νίκο, και αναγκαζόμαστε εμείς και τα λέμε στον αέρα μετά από τόσο καιρό. Αποκαλύψεις κάνεις τώρα, μετά από καιρό. Επειδή δεν μιλάμε. Δεν λοιπόν, μιλάμε. Παιχνίδι έχουμε σήμερα τώρα και εσύ κάθε ασχολείσαι με την ΑΕΚ. Θέλω να σου πω ότι σε αντίστοιχη περίπτωση τα δικά μας θα είχαν βγει χαρτί και καλαμάρι, έτσι. Πήγε ο Τάδε και του είπε αυτό στα ποδητήρια, μπήκε στη μέση ο Βιερίνια, όχι απάντηση ο Μάτος. Τώρα που είπα Βιερίνια, θέλω να κάνουμε μια παρένθεση για Βιερίνια, όχι τόσο για τον τραυματισμό, γιατί σήμερα έβλεπα τα σχόλια. Θέλω λίγο να ηρεμήσουμε τον Βιερίνια. Για ποιο λες τώρα? Υπάρχει ένα hacker. Όχι, για τον Τούρκο και Χάκερ. Και αυτό πρέπει να το πει. Αν σε βρούμε. Αν σε βρούμε. Ασέβεια να το χαρακτηρίσω. Ότι φτάνουμε στο άλλο άκρο της κριτικής. Να το πω για το Βιερίνια. Ναι, γιατί έβλεπα σήμερα τα σχόλια. Με αφορμή τον τραυματισμό του χθες, το απρόπτο αυτό, το δυσάρεστο αυτό με τον αρχηγό του ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι εκτός παιχνιδιού με την Βίντι. Γλίστρησε χθες. Έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού. Θα κάνει εξετάσεις για να δούμε ποια είναι η κατάστασή του. Αλλά. Από το δεν πατάει καλά ή δεν είναι ο Βιερίνη αυτός ο ενδεχομένως που είδαμε στην πρώτη του σεζόν στον ΠΑΟΚ, μέχρι την απαξίωση υπάρχει πολύ μεγάλος δρόμος. Σε σχέση με το καλοκαίρι είναι καλύτερος. Κοίταξε, είναι, δεν είναι ο περσινός Βιερίνια. Δεν τον okay. έχει πάει όμως καλά και χρονιά. Μην ξεχνάμε, παιδιά, σε ποια θέση είναι ο Βιερίνια, έτσι. Δηλαδή και αυτή η θέση τι απαιτεί για να είσαι απόλυτα ικανοποιημένος, έτσι. Πρώτον και δεύτερον. Ξεκίνησε με τραυματισμό. Αυτό. Επέστρεψε από τραυματισμό. Και ξαναγυρνάει. Και πάλι, δηλαδή δεν είναι. Και επέστρεψε από τραυματισμό, νομίζω, πιο νωρίς από ό,τι θα έπρεπε. Και είναι τραυματισμοί κακοί, έτσι. Είναι, ο ένας είναι στο ζέσταμα πριν από το μάτς. Ναι. Και ο άλλος είναι στην τελευταία προπόνηση πριν από το μάτς. Ναι, σωστά. Δηλαδή, και ψυχολογικά είναι... δηλαδή είναι κακοί τραυματισμοί ακριβώς. Okay. Γι' αυτό ήθελα να το σημειώσω, γιατί έβλεπα τα σχόλια και νομίζω ότι είναι άδικο απέναντι σε ένα ποδοσφαιριστή. Που ήταν ο MVP της περσινής, ένας από τους MVP, για να μην αδικούμε άλλους και γενικότερα την ομάδα, ηγέτης για τον ΠΑΟΚ, προσωπικότητα μεγάλη και βεβαίως ο Αντιλουτσέσκου μέσα στο γήπεδο. Γιατί όπως και να το κάνουμε, ένας προπονητής πάντα έχει τον δικό του παίκτη που λειτουργεί ως ο εγκέφαλος της ομάδας και μπορούν και συνεννοούνται με τα μάτια μέσα στο γήπεδο. Το καλό σε σχέση με το καλοκαίρι, όταν είχαν προκύψει τα... Εκείνος τραυματισμός στο ζέσταμα με τη Βασιλεία. Με τη Βασιλεία, στο εκτός έδρας. Έτσι, μπράβο. Είναι ότι τώρα... Λεπτά πριν τελειώσει η προθέρμανση, έτσι. Ναι. Είναι το καλό σε σχέση με τότε είναι ότι υπάρχει παίκτης για να παίξει θέση του. Γιατί τότε δεν υπήρχε. Ναι.
Τώρα είναι το Όσκα. Υπάρχει ο Τόσκα. Που okay, δεν είναι Βιερίνια. Είναι άλλο παίξο, ένα άλλο παίξο άλλο. Ωραία. Αλλά υπάρχει ένα κανονικό αριστερό μπακ που μπορεί να παίξει θέση του. Έτσι. Οπότε τώρα το να συζητήσουμε για το σημερινό παιχνίδι, έτσι. Για το Βιερίνια δεν ξέρω κατά πόσο έχει σημασία. Σημασία έχει να συζητήσουμε για αυτού που θα είναι παρόντε. Τον Τόσκα. Ξέρω όχι, απλά επειδή παίξει, σου είπα, είδα πάρα πολλά σχόλια το πρωί και νομίζω ότι είναι άδικο. Είχε μια ατυχία χθες και μιλάμε για ατυχία τραυματισμού και στην τελική κανένας δεν μπορεί να είναι στα κόκκινα. Έτσι το βλέπουμε και με τον Μάτος, ο οποίος είναι καλός αναδιαστήματα, από τους κορυφαίους αναδιαστήματα. Υπάρχουν άλλα φεγγάρια που του βγαίνει μια παραπάνω κόπωση, μια παραπάνω κούραση, δεν μας δίνει αυτά τα τρεξίματα, τα ανεβάσματα που μας έδινε στο παρελθόν. Είναι, η αλήθεια είναι ότι και οι δύο έχουν ανεβάσει πάρα πολύ ψηλά τον πήχη. Γιατί πάντα λέγαμε για τον ΠΑΟΚ ότι είναι μια ομάδα που έχει πολύ καλά άκρα. Ότι κάνει παιχνίδι από τα άκρα, ανάπτυξε από τα άκρα, επιθετικογενή μπακ, πες το Ελένη. Οπότε και οι δύο έχουν ανεβάσει πάρα πολύ τον πήχη. Άρα όταν καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μια κόπωση ή ρίχνουν τα στάνταρ τους, κατευθείαν τους περιμένει σκληρή κριτική. Επίσης, εκτός από αυτό. Δεν μπορούν όλοι οι παίχτες όλη τη χρονιά να πηγαίνουν σε στα μια ευθεία γραμμή και προς τα πάνω πρώτον. Και δεύτερον, μην ξεχνάτε ότι οι παίχτες που είναι και λίγο πιο έμπειροι ξέρουν πότε θα έχουν το κορμί τους στο 80-90% και πότε είναι στο 50-60%. Δηλαδή, και να κάνουν Μάτος, την ανάλογη διαχείριση. Που είναι τρίτη σερή σεζόν στον ΠΑΟΚ που είναι να βγάλει χρονιά με 35 και 40 παιχνίδια. Δεν μπορεί ο Μάτος 35 με 40 παιχνίδια να παίζει στα κόκκινα. Ξέρει και ο ίδιος ότι κάποια παιχνίδια θα τα ψιλοθυσιάσει, να το πω έτσι. Στο μεταξύ τώρα ο Βιερίνια. Που θα πάει πιο χαλαρά. Που θα πάει... Ο Βιερίνια δεν μπορεί να το κάνει γιατί δεν μπορεί να το κάνει. Του κάθονται κάποιοι τραυματισμοί που αναγκαστικά το κάνει και μένει έξω. Ναι. Ωραία. Ο Μάτος που χτύπα ξύλο είναι μια χαρά ο άνθρωπος, μέσα στα παιχνίδια ξέρει πότε είναι το κορμί του καλά για να δώσει το 100%, ξέρει πότε το κορμί του δεν είναι για να πάει πιο χαλαρά. Στο μεταξύ τώρα με αυτό αλλάζει και το πλάνο και για το επόμενο παιχνίδι. Γιατί ναι, λέγαμε ότι και την Κυριακή ο Μάτος είναι τιμωρημένος, άρα πάει ο Τόσκα αριστερά, ο Βιερίνια δεξιά. Γιατί εντάξει, ο Κίτσιου δεν μπαίνει καν σε αποστολές εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αλλά πλέον ο Βιερίνια είναι να υποβληθεί σε μαγνητική, αν φανεί που λογικά θα το χάσει και το παιχνίδι της Κυριακής. Mm-hmm. Και για εκεί υπάρχει θέμα πλέον. Ναι. Βέβαια αυτό είναι πιο αργά. Έπεται, αλλά οκ. Okay. Ο τραυματισμός είναι στο ισχύο του Βιερίνια χθες. Ναι. Εντάξει, το μας δεν αργεί πολύ, είναι μετά από τρεις μέρες. Ναι, και για να βγάζουν λίγο έτσι. Το καλό είναι ότι ακολουθεί διακοπή. Έτσι, μόνο ότι αυτό συνεπάγεται. Ναι, μετά το Πανετολικό. Σωστά. Υπάρχει μια διακοπή. Και το κύπελο μετά. Εντάξει, okay. Το κύπελο νομίζω ότι και καλά να ήταν και ο Βιερίνια και ο Μάτος, θα δούμε αρκετές αλλαγές. Ναι, αλλά για την Κυριακή νομίζω υπάρχει θέμα. Ναι, σαφέστατα. Ναι, ναι, από τη στιγμή που. Εντάξει, μα δεν είναι πολύ μακριά το παιχνίδι, είναι σε τρεις μέρες. Οπότε η λογική λέει ότι ούτε την Κυριακή θα είναι. Και σου λέω, επειδή από χθες βγάλανε μια μικρή ανησυχία, βλέποντας και το πόσο έγινε ο τραυματισμός και σε ποιο σημείο ήταν, έβγαινε από την ομάδα. Κάτι τέτοιο. Βέβαια, συμβαίνει πολλές φορές αυτό για να περιμένεις το χειρότερο, για να μην δώσεις το καλύτερο. Πάντα στους τραυματισμούς. Ναι. Αλλά δύσκολα πιστεύω να είναι διαθέσιμος ο Βιερίνια για την Κυριακή. Βέβαια, αυτό είναι πιο μετά. Αλλά εντάξει, το σημειώνουμε και αυτό, okay, σίγουρα. Σήμερα θα είναι η ομάδα χωρίς τον Βιερίνια και βλέπουμε πώς θα κινηθεί και σήμερα και στην πορεία. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε με Βουδαπέστη. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Αγάπη, εδώ είμαστε εμείς. Η άλλη είναι στη Βουδαπέστη. Στη Βούδα ή στην Πέστη είναι. Ο ΠΑΟΚ είναι στην Πέστη. Αυτό δεν το έχω καταλάβει από χθες, δηλαδή πραγματικά. Νομίζω, από ό,τι κατάλαβα από ο Σέργιος, είναι στη Βούδα. Α, και ο ΠΑΟΚ είναι στην Πέστη. Αυτό, ναι. Είναι τα δύο άκρα. Νίκο, έχεις πάει Βουδαπέστη? Δεν έχεις πάει Βουδαπέστη. Ξέρεις ότι... Βούδα ούτε Πέστη. Ναι, αυτό ήθελα να σου πω. Δεν είναι... Χωρίζεται. Νίκο, τα παιδιά μας είναι στη Βούδα, θεωρείς? Αν θυμάμαι καλά, αυτά που μου είπε ο Στέργιος χθες είναι στην Πέστη. Στην Πέστη, στην Πέστη και η ομάδα είναι στη Βούδα. Όχι, η ομάδα είναι στην Πέστη. Αφού ο Στέργιος έλεγε την ανάποδα. Άρα δεν ο Στέργιος είναι στη Βούδα. Θα μας λύσει την απορία τώρα. Στέργιο. Για να πέσω μέσα, παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα, είμαστε στα όρια τη Βούδα στην Πέστη. Ωραία, Στέργιο. Δεν γνωρίζεις που είστε, είναι ξεκάθαρο και λες, ας πω στα όρια. Πού είστε, ρε φίλε, πού είστε? Είναι μια σημαντική ημέρα για μένα και την αγάπη, και είμαι 6 χρόνια στο Facebook φίλοι, δηλαδή. Αλήθεια! Γιατί δεν έχεις κάνει, ρε φίλε? Δεν το είδα, ρε φίλε. Καλά, ρε Στέργιο. Αγάπη. Κάντο, ρε φίλε, ένα... Πώς το λένε, ένα σένα να κοινοποίηση, ρε Στέργιο. Όχι. Τα αποφεύγω αυτά, τα αποφεύγω. Στέργιο, χαίρομαι πάρα πολύ και είμαι συγκινημένη. 6 χρόνια, εσείς 100 συμμετοχές, ο Κρέσπου που σημερινή ημέρα είναι... Είναι εσύ. Παιδιά, να τα χιλιάσετε, δηλαδή, τι να πω. Να κόβει χρόνια από εμά στο Facebook ο Ζούκεμπεργκ να τα δίνει σε εσά. Στέργιο, κάτι ακόμα. Να χαίρεσαι το θείο. Να χαίρεσαι τον θείο σήμερα. Ναι, ναι. Είναι ιστορική μέρα.
Να το χαίρεσαι. Στείλει και ευχές. Στείλει και ευχές. Αν ήσουν εδώ θα έστελνες, είμαι σίγουρη. Καταρχάς δεν είπαμε χρόνια πολλά σε Μιχαήλ, Μιχάλη, σε Άγγελο, σήμερα, βέβαια γιορτάζουν. Ωραία. Σε Αγγέλα, Μιχαέλα, χρόνια πολλά. Δεν έχουμε κάποιον στον ΠΑΟΚ, έτσι, εορτάζοντα. Όχι. Μα όχι νομίζω. Όχι. Στέργιο, έχουμε κάποιον εορτάζοντα? Δεν νομίζω, όχι. Όχι, άρα δεν έχουμε όχι. Γλυκά. Όχι. Αυτό λοιπόν. Που βέβαια σχόλια είναι ότι η Βουδαπέστη γενικότερα είναι ένα απέραντο εργοτάξιο. Εντάξει, δηλαδή χτίζονται ουρανοξύστες, χτίζονται οικοδομές, φτιάχνονται δρόμοι, πραγματικά είναι απίστευτο πράγμα. Που στην Ελλάδα τουλάχιστον εγώ έχω να δω να χτίζεται οικοδομή τουλάχιστον 15 χρόνια. Δεν ξέρω τι ήταν εκδοτικά. Καταγγελτικό σου. Στέργιο... Γενικότερα μια πόλη, ναι. Όχι, όχι, πες. Γενικότερα μια πόλη ανάπτυξης. Εντάξει. Ωραία πόλη. Να ψείτε παιδιά. Νομίζω λίγο υπερτιμημένη σε αυτά, με αυτά που ακούμε. Τουλάχιστον εγώ το βλέπω. Ναι. Αλλά είναι μια πάρα πολύ ωραία πόλη. Που ο Δούναμης εντάξει δίνει ένα ξεχωριστό στοιχείο. Okay. Το θέμα είναι... νομίζω είναι από τα σοβαρά θέματα. Θα αφήσω στα τουριστικά στον καθήμενο αρμόδιο. Αργότερα. Εννοείται. Και τα αγωνιστικά, δηλαδή να μην το πάω το ψωμί, ειδικά στα τουριστικά. Όχι, όχι. Εντάξει. Γιατί κυκλοφόρησε κιόλας από ό,τι είδαμε λίγο χθες. Νομίζω, παιδιά, είναι μεγάλο θέμα το τι θα γίνει με τον κόσμο που είναι εδώ στη Βουδαπέστη. Μπράβο, δηλαδή, από αυτό να ξεκινήσουμε. Τα λέγαμε και με τον Νίκο χθες, και χωρίς καμιά δόση υπερβολής για να του βαρέσουμε λίγο. Τους φίλους του ΠΑΟΚ που είδα χθες, ας τους κάνουμε τους Έλληνες. Ναι. Δεν έχει τόσους Έλληνες στην Καμάρα. Και στη Ροτόντα μαζί και στην πλατεία Αγίας Σοφίας 10 η ώρα το βράδυ. Ξέρεις τι λέγαμε, Στέργιο, ότι βολεύει το συγκεκριμένο ταξίδι. Δηλαδή, πέρα από το αεροπλάνο που είναι το σύνηθες και είναι το πρώτο το οποίο σκέφτεσαι για τα ευρωπαϊκά ταξίδια, ακόμη και ο δικός, ναι, υπάρχει μια ταλαιπωρία κάποιες ώρες στο δρόμο, αλλά αν είναι παρέα, αν είστε παρέα, βολεύει. Οπότε ναι, πολλοί θα ξεκίνησαν και ο δικός, ήταν και στο μπάσκετ κάποιοι. Πάρα πολύ, Ελένη, πάρα πολύ. Η στάση ήταν το Βελιγράδι αγαπημένη. Ναι. Και το Βελιγράδι σήμερα το πρωί, 4 ώρες δρόμος πρέπει να είναι, Βελιγράδι Βουδαπέστη. Ξαναλέω, είναι πάρα πολλοί αυτοί που δεν έχουν, όχι δεν έχουν εισιτήριο, έχουν εισιτήριο σε άλλο όνομα. Δηλαδή δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη, αλλά νομίζω θα είναι πάνω από 300-400. Δεν ξέρω, είναι και παραπάνω. Και έχουν βρει εισιτήρια. Ξέρεις τι, το ερώτημά μου τώρα είναι το εξής. Δηλαδή, με τόσο κόσμο, ξέρω εγώ, που είναι αρκετοί φίλοι του ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου, ωραία, θα κάτσει να κάνουν ταυτοποίηση η αστυνομία της Ουγγαρίας? Ναι, γιατί το έχουν χαρακτηρίσει το μάτς υψηλού ρίσκου. Μάλιστα. Η UEFA το έχει κάνει ξεκάθαρο και στις δύο ομάδες. Αν ισχύσει αυτό, δεν υπάρχει θέμα. Αυτό που θα σας πω είναι στάνταρ. Το λέγαμε και μαζί, Νίκο, αλλά σε πιο γενικότερο πλαίσιο. Τώρα θα γίνω συγκεκριμένος. 400 φίλοι της ΑΕΚ είναι να παίξω στο VDIX. 400. Δεκαρισμένο αυτό σου λέω. Φαντάσου. Μάλιστα. Ναι, 400 είναι να παίξω. Λόγω των εισιτηρίων δηλαδή, δεν είχαν τα στοιχεία τους πάνω. Ναι, είχαν άλλα εισιτήρια σε άλλα ονόματα. Ορισμένοι λίγοι από αυτούς δεν είχαν μαζί τους τα συμβιωτικά έγγραφα. Αλλά περισσότεροι είχαν εισιτήρια σε άλλα ονόματα. Ναι. Δηλαδή, οι φίλοι του ΠΑΟΚ έχουν πάρει εισιτήριο πέρα από τα 1200 που έχει πάρει ο ΠΑΟΚ. Και αυτοί νομίζω είναι εντάξει οι σίγουροι, έχουν πάρει κόσμους με κάθε πιθανό και πιθανό τρόπο. Δηλαδή, εχθές ήταν γνωστό μου ο οποίος βρήκε ότι ένας γνωστός του είναι κουμπάρος ενός παίκτης της Βίντη, του έβγαλε ο παίκτης της Βίντη εισιτήριο, έκανε λάθος το μισό όνομα. Ωραία. Το έχει το εισιτήριο ο φίλος του ΠΑΟΚ, αλλά τα μισά γράμματα είναι λάθος. Εντάξει, να σου πω κάτι. Τώρα, αν πέσει... Εκεί πρέπει να το λύσουμε λίγο, αδερφέ. Κοίτα, λίγο το όνομά μου εντάξει, είναι. Εκεί αλλά... πρέπει να πέσει και σε λίγο σε άνθρωπο που συνεννοείσαι, ρε αυτό, φίλε. Έγινε λάθος. Ναι, αυτό που λέει ο Νίκος. Αυτό που λέει ο Νίκος. Αν πέσει κανέναν Ούγγρο ψυχικό και τυπολάτρη. Και δεν μιλάνε και αγγλικά από ό,τι κατάλαβα εκεί. Έτσι, γιατί το λέγει και ο ΠΑΟΚ σε ένα report που παρουσίαζε την Βουδαπέστη ότι. Εντάξει, μιλούν αγγλικά, αλλά είναι λίγο δύσκολο να συνεννοηθείτε. Δεν ξέρω, παιδιά, είναι μεγάλο θέμα. Τέθηκε, φυσικά το ξέρω ΠΑΟΚ, όχι από κάπως σήμερα και χθες, αλλά τις προηγούμενες μέρες. Υπάρχει αρκετός κόσμος που έχει εισιτήριο σε εντελώς άλλο όνομα. Εντάξει, με αυτούς πραγματικά δεν ξέρει κανείς τι θα γίνει. Θα γίνουν προσπάθειες να μπουν στο γήπεδο, αλλά σε ένα γήπεδο που θα είναι sold out, γιατί αυτό που λέγαμε πριν για τους 400 της ΑΕΚ που είναι να παίξω, μείναν παιδιά απ' έξω σε ένα άγιο γήπεδο.
Πολύ σωστό. Δηλαδή, δεν είχε κόσμο τότε. Του γηπέδου, στο VDI. Ναι, ναι, δεν είχε. Αλλά δεν τώρα είχε. Σήμερα γεμάτο γήπεδο. Τι γίνεται, Στέργιο, ξεκίνησε η κινητοποίηση. Χαμός στο Βουδαπέστη. Εδώ ο Λίβερο μεταφέρει τον παλμό από τη Βουδαπέστη. Μάλιστα, οκ. Παντού κάμερες, παντού κάμερες, παντού αστυνομία. Αφήσεις, βλέπαμε χθες. Ναι, διαφημίζεται το παιχνίδι στη Βουδαπέστη. Επίσης που είδαμε και από κοντά την Groupama Arena, ήταν στα χρώματα της Βίτη. Mm-hmm. Ενώ συνήθως είναι πράσινο έτσι το περίβλημα του γηπέδου, θα ήταν κόκκινο και μπλε. Αλλά γενικότερα ξαναλέω, το μείζον για μένα θέμα, πέρα από τα αγωνιστικά και εντάξει την ανάγκη ο ΠΑΟΚ να πάρει το διπλό, οκ, okay, είναι το τι θα γίνει με τους 100, 200, 500, κανείς δεν ξέρει πώς είναι αυτοί, τους φίλους του ΠΑΟΚ που έχουν εισιτήριο. Σε αυτό που λες, Στέργιο, υπάρχει ανακοίνωση πριν από λίγο από τη Βίντι. Παρακαλούμε εδώ. Η οποία αναφέρει ότι πουλήθηκαν όλα τα εισιτήρια, ότι έχει γίνει το sold out και ότι να μην πλησιάσει κανένα στο γήπεδο που δεν έχει εισιτήριο. Και υπάρχει και μήνυμα από το ΠΑΟΚ. Έτσι, παρακαλούμε να μην εμφανιστεί στο γήπεδο κανείς φίλαθλος χωρίς εισιτήριο, κανένας με εισιτήριο σε άλλο όνομα. Η Ουγγρική αστυνομία προειδοποίησε για εξονυχιστικό έλεγχο και η UEFA παρακολουθεί στενά τη διαδικασία με απεσταλμένο υπεύθυνο ασφαλείας. Mm-hmm. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια κινητοποίηση και από την UEFA και από τους υπεύθυνους ασφαλείας και από τις δύο ομάδες. Είναι σοβαρό το θέμα αυτό το οποίο έθιξε στην αρχή ο Στέργιος για αυτούς που δεν έχουν εισιτήρια και για αυτούς και για εκείνους μάλλον που έχουν εισιτήρια με λάθος στοιχεία σε άλλο όνομα, γιατί τίθεται θέμα μη εισόδου στο γήπεδο, έτσι. Σε ένα μάτσο το οποίο έχει χαρακτηριστεί μάτσο υψηλού ρίσκου, το είχε πει και η Βίτη στην επιστολή της που απέστειλε στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Το λέγαμε και με τον Νίκο χθες, εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί αυτό μας θεωρείται υψηλής επικινδυνότητας. Τέλος πάντων, ενδεχομένως γιατί πρώτη φορά παρατηρείται, θα σου δώσω μια προοπτική, το sold out ή τόσος κόσμος στο γήπεδο. Γιατί το είπε και χθες ο Νίκολιτς με τη μορφή παραπώνω ότι θα θέλαμε και στα μάτς του πρωταθλήματος να έχουμε τόσο κόσμο και μας δημιουργεί μια παραπάνω ευθύνη ο τόσος κόσμος που θα είναι στο γήπεδο. Ίσως γι' αυτό. Καλώς ή κακώς, νομίζω πολλοί φίλοι του ΠΑΟΚ σκέφτηκαν ότι εντάξει πάμε στην Βουδαπέστη, θα βρούμε και ένα εισιτήριο από εδώ από εκεί, θα πούμε στο γήπεδο. Αυτό που ενδεχομένως να μετρήσει στο τέλος, αν και το απέφχομαι, γιατί θα μείνει ο κόσμος απ' έξω, είναι παιδιά ότι η Ουγγαρία έχει μια κυβέρνηση ακροδεξιά, η οποία δίνει πολύ μεγάλη σημασία γενικότερα στα μέτρα τάξης, σας έλεγα και νωρίτερα στο πρώτο, καταλαβαίνουμε και την πόλη, πολλή αστυνομία, κάμερες παντού, πολλή αστυνόμευση. Οπότε δεν ξέρω αν μπορεί ο ΠΑΟΚ να πείσει τους Ούγγρους, που δεν είναι και πολύ διαλλακτική γενικότερα, ότι ρε παιδιά εντάξει υπάρχει κόσμος και επειδή ξαναλέω υπάρχει και το περιστατικό με την ΑΕΚ, πολλοί κόσμος έμεινε απ' έξω, 400 περίπου φίλοι της ΑΕΚ, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει στο σημερινό παιχνίδι. Εντάξει, mm-hmm. Η νούμερο 1 επιθυμία όλων φαντάζομαι είναι να μπει ο κόσμος στο γήπεδο, η νούμερο 2 είναι ότι αν δεν συμβεί αυτό μην έχουμε ιστορίες έξω από το γήπεδο. Σίγουρα τα μέτρα θα είναι πάρα πολύ αυστηρά γύρω από την Groupama Arena. Δεν ξέρω πώς μπορούν να προσεγγίσουν το γήπεδο χωρίς εισιτήριο, νομίζω κανένας. Το θέμα είναι να δούμε τι θα γίνει από τις 5 και μετά που θα είμαστε στο γήπεδο και θα έχουμε πληροφορίες για τους πάρα πολλούς φίλους του ΠΑΟΚ που είναι εδώ στη Βουδαπέστη. Μπορεί να φτάνουν παιδιά και τους 2.000. Δηλαδή πέρα τα 1.200 να είναι 2.000 συνολικά. Είναι μεγάλο νούμερο. Αν είναι τόσο είναι μεγάλο νούμερο. Εχθές που κάναμε μια βόλτα με τον Σταύρο, στο πεζόδρομο, ας πούμε, δίπλα στο ποτάμι, πιο πολλούς Έλληνες έβλεπες στη Βουδαπέστη παρά και την ώρα στην Καμάρα στην Αριστοτέλους. Ναι. Δηλαδή έβλεπες παρέες των 20 ατόμων σε κάθε γωνία. Εντάξει, πάρα πολλούς κόσμους γενικότερα εδώ στη Βουδαπέστη. Είναι αυτό που έλεγε η Ελένη, ότι είναι ένα ταξίδι εύκολο προσιτό, εντάξει, καλός προορισμός στη Βουδαπέστη και όχι ιδιαίτερα με ιδιαίτερο κόστος να δει κάποιος στη Θεσσαλονίκη εδώ στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας. Ειδικά αν είναι παρέα κιόλας, ναι, δεν το σκέφτονται. Ναι, δούλεψε πολύ το αμάξι των 5, ξεκινάμε στη Θεσσαλονίκη. Δικός, ναι, με στάσεις στο Βελιγράδι, είμαστε πέμπτη πρωί, ναι. Δούλεψε πάρα πολύ αυτό ο τρόπος μετάβασης στην Βουδαπέστη. Και είναι και το παιχνίδι τέτοιο κομβικό, δηλαδή ότι θέλει ο ΠΑΟΚ την όθηση, θέλει τον κόσμο του, είναι παιχνίδι το οποίο η νίκη είναι μονόδρομος, έτσι όπως διαμορφώθηκε η κατάσταση στον Όμιλο. Οπότε ένας λόγος παραπάνω για να βρεθούν. Δεν είναι ένα διάφορο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ σε καμία περίπτωση. Συν του ότι
τα προηγούμενα ταξίδια δεν ήταν τόσο προσιτά. Γιατί θυμάστε όλες ότι υπήρχε ταξίδι ένα εβδομάδα σχεδόν, Βασιλεία, Μόσχα, ναι, ναι, και Πορτογαλία. Έχεις δίκιο. Εντάξει, δεν και πανάκριβα κιόλας, έτσι. Μπορούν... Και πανάκριβα και δεν είχε ο κόσμος του πάγου του χρόνου να οργανωθεί, να κανονίσει μια εβδομάδα να πάει στη Μόσχα, ας πούμε. Yeah. Ή στη, το ταξίδι στη Λευκορωσία, οκ, okay, δεν είναι καθόλου εύκολο. Οπότε υπάρχει μεγάλη δίψα του κόσμου να είναι κοντά στον πάγο σε ένα ευρωπαϊκό μάτς και η Βουδαπέστη βολεύει. Τώρα έχει πέσει ο πάγος πάνω στην περίπτωση των ιδιαίτερα αυστηρών και σχολαστικών και ενδεχομένων αυστηρών χωρίς τόσο μεγάλο λόγο Ούγγρους. Mm-hmm. Εντάξει, μεταξύ είμαστε πάνω στη γέφυρα την κλασική, η οποία όταν περνάνε τα αυτοκίνητα ψιλοκουνιέται κιόλας. Άντε πάλι, ναι. Καλό είναι αυτό. Ναι. Καλό είναι αυτό, εντάξει, για να κουνιέται η γέφυρα και να μην... Ναι. Συνάδελφος, βέβαια, εκτός το βράδυ συνάδελφος, τα χρειάστηκε και λίγο όταν πέρασε από κάτω τρένο και κουνιόταν λίγο περισσότερο η γέφυρα. Νόμιζα ότι θα πέσει όλη η γέφυρα στο ποτάμι μέσα. Ναι. Εντάξει, τώρα βλέπω και το λεωφορείο της Βίντη, αυτό είναι. Περνά κάτω τη γέφυρα, δεν ξέρω πού πάνε τα παιδιά. Ή προφανώς πάει στο ξενοδοχείο που είναι η Βίντη. Κόκκινο και μπλε, 1941. Αυτό που είχε έρθει στην Τούμπα, έτσι. Γιατί είχαν έρθει ναι, αυτό είναι. Ναι, με το λεωφορείο. Προφανώς πάει στο ξενοδοχείο όπου είναι η παίκτης της Βίντη, δεν ξέρω, στο προπονητικό κέντρο. Πραγματικά δεν ξέρω πού είναι η παίκτης της Βίντη αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Γενικότερα μια πολύ ωραία μέρα από άποψη καιρού. Για την ομάδα και τα υπόλοιπα θα σας τα πει ο Σταύρος. Θα να λέω, έχει μεγάλο ενδιαφέρον το τι θα συμβεί με τον κόσμο. Μακάρι να μην μείνει ούτε ένας απ' έξω. Αλλά τα σημάδια δεν είναι και πολύ αισιόδοξα. Αυτή είναι η αλήθεια, και να μην λέμε και στον κόσμο ψέματα. Μάλιστα. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει ό,τι μπορεί, αλλά δεν μπορεί να κάνει και τα πάντα και να αλλάξει και τη θεωρία των Ούγγρων και τους νόμους που διέπουν την Ουγγαρία. Mm-hmm. Ξαναλέω, είναι ένα φιλικό κράτος. Το βλέπεις στους δρόμους, δεν βλέπεις δηλαδή μυστήριες φάσεις, δεν βλέπεις παράξενα πράγματα. Πάρα πολύ φιλική και καλός είναι αυτό, γιατί είναι ο τουρισμός ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των εσόδων της Ουγγαρίας, αλλά στο κομμάτι το πολιτικό και της αστυνόμευσης διέπουν την Ουγγαρία, έτσι νόμοι ιδιαίτερα αυστηροί λόγω της ακροδεξιάς κυβέρνησης που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα. Μάλιστα. Τώρα πώς μπορεί αυτό να έχει αντίκτυπο στον αγώνα, ήδη έχει με τις επιστολές των Ούγγρων ότι κανείς σε άλλη θύρα και με άλλο όνομα δεν θα μπει στο γήπεδο, και υπάρχει και αυτό το περιστατικό με την ΑΕΚ που μας κάνει πιο σκεπτικούς. Οπότε μακάρι να βρεθεί λύση, ή αν δεν βρεθεί λύση, μακάρι να επικρατήσει έτσι η ηρεμία και να μην έχουμε ιστορίες έξω από το γήπεδο. Θα τα δούμε αυτά από τις 5 και μετά. Τώρα, ό,τι και να λέμε είναι, εντάξει, γινόμαστε λίγο κουραστικοί και θεωρίες. Okay, πριν τον αποδεσμεύσω, να μας δώσει έτσι ένα feeling για το παιχνίδι, μία πρόβλεψη. Δεν ξέρω, εγώ αυτό που λέγαμε και με τον Νίκο χθες το βράδυ, και το έχω στο μυαλό μου, δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει η Βίντη σε ένα παιχνίδι που πρέπει να πάρει αποτέλεσμα. Ναι, αλλά και ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει αποτέλεσμα. Δηλαδή μπορεί να λειτουργήσει αυτό εις βάρος της. Γιατί στην Τούμπα έπαιξε απελευθερωμένα, δεν θα τους έλεγε κανείς τίποτα από τον πλέον επιφανή φίλαθλό της, τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας μέχρι τον τελευταίο οπαδό της. Αν έφευγε με ήττα από την Τούμπα, οκ, φύγαμε, τη χάσαμε. Πήρε μια νίκη πάρα πολύ σημαντική. Σήμερα που πρέπει μέσα αγωγικά ή χωρίς αγωγικά να πάρει αποτέλεσμα και να φτάσει στους 6 βαθμούς, να κάνει ένα μικρό θαύμα, δεν ξέρω αν αυτό επηρεάσει το πώς θα αντιμετωπίσει τον αγώνα οι παίκτες του Νίκολης. Πάντως αυτό δεν ξέρω. Είναι ψηλιασμένοι, δηλαδή άκουγες χθες και τον Νίκολης και τον ποδοσφαιριστή, τώρα μου διαφεύγει το όνομα. Κόβατς, νομίζω. Ναι, σωστά. Που βρέθηκαν στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου ότι περιμένουν τον ΠΑΟΚ πολύ διαφορετικό. Αυτό που είπε και ο Λουτσέσκο, ότι η ήττα στην Τούμπα μας έγινε μάθημα, νομίζω ότι το έχουν αντιληφθεί απόλυτα και στο στρατόπεδο της Βίντη. Ότι σίγουρα ο ΠΑΟΚ δεν θα είναι, όχι ο νοχελικός ΠΑΟΚ, ο χωρίς φαντασία ΠΑΟΚ που είδαμε στο γήπεδο της Τούμπα σε μία από τις χειρότερες εμφανίσεις του φετινού ΠΑΟΚ, αλλά περιμένουν έναν πολύ διαφορετικό ΠΑΟΚ. Έναν ΠΑΟΚ, όπως έλεγε ο Νίκολιτς, ο οποίος έρχεται να σε σκοτώσει εντός εισαγωγικών, γιατί καίγεται για βαθμούς. Με ό,τι αυτό σημαίνει για τη δική του προσέγγιση, για την ομάδα, ενδεχομένως να προσέξει τα μετόπιστεν, να μην φάει γκολ. Δεν ξέρω, μου δίνουν την εικόνα λίγο των μουλοχτών οι Ούγγροι. Εντάξει, καλά κάνουν, ξέρουν ότι δεν μπορούν να συγκριθούν σε ποιότητα. Γι' αυτό σου είπα να προσέχουν τα άμυνα. Να κλέψουμε το παιχνίδι, κατάλαβες, να κλέψουμε την νίκη ενδεχομένως. Δεν θα δούμε μια Βίντη, φαντάζομαι, να μπαίνει με ορμή και να περιορίζει τον ΠΑΟΚ στο μισό γήπεδο, σε καμία περίπτωση.
αλλά επειδή το είδαμε και στην Τούμπα ότι έχουν την ποιότητα και ένα πλάνο το οποίο τηρούν με πολύ μεγάλη ευλάβεια, στην αντεπίθεση κυρίως, δηλαδή και στην Τούμπα που βγαίνανε στις αντεπιθέσεις, δεν έβλεπες πανικό ή απλά μπαλιές χαμένες να κυνηγάμε. Είχαν ένα πλάνο, έχουν κάποια ποιότητα σημαντική από τη μέση και μπροστά, οπότε στο γήπεδό τους και με την παρουσία τόσων χιλιάδων θεατών, δεν ξέρω τελευταία φορά πότε η Βίτη είχε τόσο 23.000 κόσμο, 24 στο πλευρό της, 25, αλλά ίσως αυτό λειτουργήσει εις βάρος των Ούγγρων, αν νιώσουν ότι πρέπει σήμερα να κερδίσουμε και να ικανοποιήσουμε τον κόσμο μας. Μάλιστα. Ίσως εκεί μπορεί, πέρα την ποιότητα του ΠΑΟΚ, να χτυπήσει ο ΠΑΟΚ και στο άγχος που θα έχουν, γιατί θα έχουν άγχος 100% επέκταση της Βίτη. Έγινε, Στέργιο. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Αυτά, παιδιά. Καλή συνέχεια, να σε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Στέργιο Αναστασιάδη. Η πρώτη ενημέρωση από τη Βουδαπέστη που αφορά το κομμάτι των εισιτηρίων και των οπαδών που έχει σημαντικό. Ρε, παιδιά, εδώ ο Σταύρος πάλι για καφέ με τον Νίκολιτς είναι. Εντάξει. Ωραία. Μια χαρά. Μια χαρά. Κανονίζει τα πάντα. Είναι αυτό που λέμε αντίπαλοι για 90 λεπτά. Έτσι. Μπράβο. Έτσι. Έτσι, μπράβο. Μας λοιπόν, χωρίζει μόνο το γήπεδο. Έτσι. Μουλοχτεί οι Ούγγροι. Μουλοχτεί οι Ούγγροι. Ναι, αλλά μουλοχτός και ο δικός μας τώρα. Για πες τι έχουμε αγάπη. Τον προπονητή για να μάθει τα σχέδια, το πλάνο. Δεν τα κατάφερες το πρώτο μάτσο όμως εσύ. Πάλι την ημέρα το πρωί ήταν μαζί. Το ξανακάνει όμως σήμερα. Δεν είναι γούρι αυτό το πράγμα. Ας πούμε ποτό μετά το παιχνίδι. Η εμπειρία θα μιλήσει. Σωστός ο Χρήστος. Πάμε στο δεύτερο μαρτιάλμα και επιστρέφουμε. Αν όλα πάνε καλά με Σταύρο Κόλκα να μας πει λίγο τα αγωνιστικά και φυσικά όλα τα υπόλοιπα από τη Βουδαπέστη. Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε, ΠΑΟΚ 24 ακούτε, για περίπου μία ώρα ακόμη, 50 λεπτάκια. Θα ξαναπάμε τώρα στη Βουδαπέστη, νομίζω θα πάμε τώρα σε Σταύρο Κόλκα, να μας δώσει λίγο την άλλη μεριά, τα πιο αγωνιστικά του αγώνα και φυσικά τα τουριστικά, νομίζω είναι ο πλέον ειδικός, να μας δώσει λίγο εικόνα από Βουδαπέστη. Ο κατάλληλος άνθρωπος. Στα κατάλληλα ταξίδια, έτσι, εικόνα από Βουδαπέστη, από nightlife στην Βουδαπέστη, από τιμές Βουδαπέστη, από τιμές που υπάρχουν έτσι στη Βουδαπέστη, για ποια πορτοφόλια προορίζεται η πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, για γυναίκες στη Βουδαπέστη, για άντρες στη Βουδαπέστη. Νομίζω ότι σε αντίθεση με το Μίνσκ, που τον είχαμε εδώ στον αέρα και ήταν λίγο έξαλλος, γλίτωσε τα μουσεία. Δεν τον τράβηξαν τώρα προστέκη. Επειδή... Στο Μίνσκ έκατσαν και 5 ημέρες όμως. Ναι, τώρα είναι έτσι. Γρήγορο ταξίδι. Μια τώρα αλήθεια, ναι. Χτες πέταξαν, μεσημέρι έφτασαν. Σήμερα μετά το παιχνίδι επιστρέφουν κανονικά στη βάση τους. Οπότε δεν είχαν πάρα πολύ χρόνο για μουσεία και όλα αυτά τα οποία βαριέται βεβαίως ο Σταύρος. Αλλά έναν καφέ με τον Μάρκο Νίκολιτς, βεβαίως τον προπονητή της Βίντι, τον ήπιε. Χθες ακούσαμε και τον Λουτσέσκου. Έτσι είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί δεν σταθήκαμε ενώ τον προλογίσαμε τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι τα είπε ωραία. Τα είπε ωραία γιατί αποτύπωσε ακριβώς αυτό το οποίο σκεφτόμαστε και σκέφτονται όλοι. Ότι υπάρχει αυτή η τρέλα για το πρωτάθλημα, έτσι, ειδικά μετά τα όσα έγιναν πέρσι. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλες 2 διοργανώσεις. Και εγώ κρατάω την ατάκα του ότι δεν θέλω να κάνουμε υπολογισμούς στην Ευρώπη. Μην βγάζουμε τα κομπιουτεράκια. Τέταρτη, πέμπτη, έκτη αγωνιστική για να δούμε ποιο αποτέλεσμα μας βολεύει, τι βαθμούς χρειαζόμαστε για να προκριθούμε μαζί με την Τσέλσι βεβαίως που είναι το φαβορί του ομίλου και ήδη έχει ξεφύγει με 9 βαθμούς. Οπότε αρχής γενομένης από το σημερινό παιχνίδι, από το αυριανό, είχε πει ο Λουτσέσκου, θέλουμε την νίκη, είμαστε προετοιμασμένοι και βεβαίως ήττα στην Τούμπα μας έγινε μάθημα. Ναι, αυτό το είπε και ο Κρέσπο νομίζω και έχουν δίκιο. Και ο Λουτσέσκου έδωσε και απαντήσεις για πράγματα που δεν περιμέναμε. Δηλαδή, το έλεγε και ο Στέργιος χθες το βράδυ, ότι όταν το ρωτούσε για τον Μαουρίσιο, δεν περίμενε αυτή την απάντηση. Περίμενε ότι θα του πει ότι τον πήραμε εδώ στην αποστολή για να μπει σιγά-σιγά στο κλίμα και σταδιακά να μπει και στην ομάδα από τον Πανετολικό και μετά. Αλλά ο Λουτσέσκου έδωσε την απάντηση, είπε ουσιαστικά ξεκάθαρα ότι τον θέλει τον Μαουρίσιο για σήμερα ακόμη και στον πάγκο, ότι θα είναι κανονικά με τους παίκτες που βρίσκονται στον πάγκο. Και έδειξε ότι πραγματικά τον Μαουρίσιο τον ξεχωρίζει, τον χρειάζεται και γι' αυτό το λόγο θέλει όσο το δυνατό πιο γρήγορα να τον έχει ενεργό. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό για ένα παραπάνω λόγο, γιατί ο Λουτσέσκου δεν είναι στους προπονητές που ρισκάρουν με παίκτες. Οπότε δείχνει πόσο πολύ τον θέλει. Έχουμε τον Σταύρο? Τον έχουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ναι. Καλησπέρα. Είναι 1:15. Σημασία έχει να τα καταφέρουμε. Αυτό έχει σημασία. Εκεί λέμε καλημέρα ακόμη, έτσι. Δεν έχω ιδέα. Όχι, εκεί είναι 12:15. Πάλι καλησπέρα λέμε. Μία ώρα πίσω νομίζω είστε. Ναι, μία ώρα πίσω είμαστε.
Άρα πάλι καλησπέρα. Εντάξει, σωστά είμαστε. Τι λέει η εξωτική Κυλιόλου στη Βουδαπέστη? Κυλιόλου στη είναι η αλήθεια. Βέβαια στα σημεία που έχει σκιά κρύο. Βαγκώνεις. Αλλά εδώ τώρα στη γέφυρα που είμαστε, στην Ξεχουστή, είναι μια χαρά. Απίστευτη πόλη, ανεφλάγκας, δηλαδή την προτείνω. Α, λοιπόν, ο Στέργιος μας είπε άλλα, Σταύρο. Μας είπε ότι είναι ένα απέραντο εργοτάξιο και ούτε λίγο ούτε πολύ είναι υπερτιμημένη. Έτσι δεν μας είπε, αγάπη? Ναι. Ο Στέργιος σίγουρα δεν έχει ακούτε είπε ο Στέργιος ότι είναι υπερτιμημένη η πόλη. Και ένα απέραντο εργοτάξιο. Και διδάβετε το παιδί. Είχα στερημένο. Δηλαδή... Δεν θα πρέπει να μας θυμίσει η UNICEF που κάνουμε αυτή την αγαπητοκία. Ο κόσμος τώρα που σας ακούει μπερδεύεται. Ναι, εγώ είμαι τώρα με το Σουντούλ και έχουμε χάσει το φως μας. Έχουμε έρθει στο ποτάμι, εκεί που χωρίζει η Πέστη με τη Βούδα. Ωραία. Σταύρο. Και έχουμε χάσει το φως μας. Ναι. Εσύ έχεις απάντηση για το που είστε, γιατί ο Στέργιος πάλι δεν μπόρεσε να δώσει μας απάντηση. Μας είπε ότι είναι στα όρια της Βούδας με τη Πέστη. Τώρα εμείς είμαστε... Η Πέστη είναι η πεδιάδα. Ναι. Ωραία. Η Βούδα είναι το βουνό. Ωραία. Εμείς είμαστε στην Πέστη. Α, εκεί που είναι και η ομάδα του ΠΑΟΚ, έτσι. Από εκείνη τη μεριά. Όχι, η ομάδα είναι στη Βούδα. Στο Χίλτον της Βούδας. Θες ποιος μας μετέφερε ότι η ομάδα είναι στην Πέστη? Γι' αυτό το λέγαμε. Ο Στέργιος πάλι την έκανε. Αχ, ο Στέργιος μας έχει δώσει κάποιες πληροφορίες που πρέπει να τις διπλοτσεκάρουμε. Ο Στέργιος, ωραία. Είναι σίγουρα μαζί σας, καταρχάς να ξεκινήσουμε από αυτό. Χάνουμε, μαζί μας αυτή τη στιγμή δεν είναι. Όχι, ενώ ήρθε στο ταξίδι, γιατί άλλες πληροφορίες έχουμε. Ο Στέργιος, παραδείγματος χάρη, χάνεται μία κάρτα στο ξενοδοχείο. Έχει το ξενοδοχείο, ξέρω εγώ, 400 δωμάτια. Ναι. Ξέρουμε ότι δεν έχει χάσει ο Στέργιος. Ναι. Καταλάβατε. Πάλι καλά, Σταύρο, δεν είναι πρωτοβόλη. Ναι, παίρνεις τηλέφωνο κατευθείαν και λέει Στέργιο η κάρτα σου. Άμα λέει, ναι. Πρέπει σε ένα πακέτο τσιγάρα γεμάτο κάπου. Ναι. Δεν κοιτάς τι μάρκα είναι. Ξέρεις είναι του Στέργιου. Ωραία. Τα ξέχασε. Ωραία. Και εσύ μου λες τώρα να φιλτράρει ποια είναι η Βούδα και η Πέστη. Το παιδί είναι από τις Σέρες. Τίποτα. Εγώ ρώτησα πώς είναι η Βουδαπέστη και μου είπε είναι ένα απέραντο εργοτάξιο και υπερτιμημένη σαν πόλη. Ναι, αυτό είναι επειδή στο δικό μας τον όροφο, αυτός είναι στον 7ο και εγώ στον 8ο, κάνουν ανακαίνιση, έχει τρυπάνια. Α, ωραία. Από ότι έχει δύσκολο πρωινό ξύπνημα. Να τα δείξω μια φωτογραφία που μιλάς στη τηλέφωνο αριστερά μου να δείτε πώς υπερτιμημένη είναι η Βουδαπέστη. Οπότε ήταν αυτό. Στο Στέργιο να τη στείλεις. Τι? Στο Στέργιο λέω να τη στείλεις. Δεν ξέρω αν θα δούμε ξανά το Στέργιο όσο είμαστε εδώ, είναι η αλήθεια. Υπάρχει ένας προβληματισμός, θα βρεθούμε, δεν θα βρεθούμε. Ωραία, ωραία. Υπάρχει ένα θέμα. Ένα άγχος, ένας προβληματισμός, ναι. Ναι, πρέπει να μαζευτούμε για να φύγουμε στο γήπεδο. Θα είναι εκεί, λογικά. Το κρίσιμο ερώτημα. Ναι. Τέλος πάντων, η πόλη είναι εκπληκτική, τώρα είναι φυλάκες. Υπάρχει σοβαρό θέμα. Πάρα πολλούς Έλληνες, έτσι. Έχει πάρα πολλούς Έλληνες χωρίς εισιτήριο και πάρα πολλούς με άλλο όνομα. Ναι. Και τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Νομίζω ότι πάει έβγαλε μια ανακοίνωση ότι δεν αλλάζουν. Όχι. Ότι δεν θα τους επιτραπεί είσοδο στο γήπεδο. Ναι, εγώ λέω ότι υπάρχει ενδεχόμενο. Δεν είναι και στη διαδρομή που έκανε ότι μπορεί να πάρει ξενοδοχείο να αλλάξουν τα ονόματα. Όχι, δεν όχι, γίνεται. Δεν υπάρχει τέτοια ενημέρωση. Όχι. Δεν γίνεται αλλαγή στοιχείων σε εισιτήριο που έχει βγει σε άλλο όνομα. Δηλαδή, ό,τι μόντα έχει γίνει, ό,τι κέντα, υπάρχει θέμα. Υπάρχει πρόβλημα. Στην μεταξύ, επειδή ήμασταν τώρα και με ανθρώπους της Βίντη, δεν υπάρχει και σε αυτούς τίποτα. Ανακοίνωσαν και το sold out. Ναι, ανακοίνωσαν και το sold out. Ναι. Πρέπει να είναι λίγο πρωτόγνωρο, Σταύρο, για αυτούς, έτσι, τόσους κόσμους στο γήπεδο. Ναι. Γιατί θυμάμαι στο match με την ΑΕΚ, η εικόνα από την εξέδρα ήταν για κλάματα εντός εισαγωγικών πάρα πολύ λίγος κόσμος στο γήπεδο. Και νομίζω ότι το είπε και χθες ο Νίκολιτς, αυτό που λέγαμε και πριν με το Στέργιο, ότι σαν παράπονο το εξέφρασε, ότι θα ήθελα και στα μάτς πρωταθλήματος να έχουμε τόσο κόσμο και να υπάρχει τέτοια ανταπόκριση. Είναι η πρώτη φορά που έχει τόσο κόσμο σε παιχνίδι που δεν είναι στη φυσική έδρα της ομάδας. Το γήπεδο το δικό τους έχει ετοιμαστεί, αλλά επειδή έχει δηλωθεί το Groupama Arena. Ως ευρωπαϊκή έδρα, ναι. Ως ευρωπαϊκή έδρα, θα παίξει και αυτό το παιχνίδι εδώ.
Είναι η πρώτη φορά λοιπόν που στο δικό τους γήπεδο, στο όχι δικό τους γήπεδο, είναι γεμάτο. Mm. Δεν είναι γεμάτο. Ναι. Επί της ουσίας υπάρχει μια κινητικότητα, κατά τα ψέματα. Η δική μας είναι πάρα πολύ. Εγώ παραδείγματος χάρη χθες που κάναμε ένα ψηλό κλάμπινγκ διακριτικό, ναι, κάτι 50 όρο πάλι, κάτι τέτοια, γυρνώντας το ξενοδοχείο με τα πόδια, βλέπαμε παντού δικούς μας. Παντού όμως. Ναι. Δηλαδή ήταν, ξέρω εγώ, 5 δικούς μας, ένα νούκρο. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ μεγάλη αναλογία. Και σκέψω ότι φτάνουν κι άλλοι σήμερα, έτσι. Ναι, δεν εννοείται, δεν υπάρχει. Τώρα έχουμε θέμα. Και δεν ξέρω πώς θα διαχειριστούμε αυτό. Οι Ούγγροι εδώ πέρα, η αστυνομία τους είναι ακραία, θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω. Δηλαδή η παρέα μου, παραδείγματος χάρη, ανέβηκε στο δωμάτιο για να καταλάβουμε τώρα τι γίνεται. Για να αφήσουν τα πράγματα, για να κατέβουν μετά να βρουν φιωρίνια, για να βάλουν λεφτά στο πάρκινγκ. Mm-hmm. Και στο διάστημα αυτό τους μπλόκαραν τη ρόδα γιατί δεν είχαν πληρώσει το πάρκινγκ. Να μην για 5 λεπτά τώρα, έτσι. Ωραία. Φαντάζομαι την ξεμπλόκαραν μετά. Και μετά βάλαμε τα βίσματά μας και εδώ και έγινε η δουλίτσα. Εν τω μεταξύ πρέπει να υπάρχει και μια δυσκολία στη γλώσσα, έτσι, στο θέμα των αγγλικών. Εντάξει, γενικά με τις αστυνομίες υπάρχει ένα πρόβλημα με τη γλώσσα. Αλλά δεν είναι, και δεν είναι φιλική προς το ξένο, mm-hmm, οι αρχές εδώ πέρα. Το είδαμε και στις πρόσφατες αποφάσεις που έχουν πάρει για το προσφυγικό. Mm, είναι, ναι, λίγο, ναι, άκρα, ναι, δεξιά η, ναι, κυβέρνησή, ναι, τους. Και ο πρωθυπουργός τους και, πέρα... και όλη η πολιτική ηγεσία. Ναι. Και ο πρωθυπουργός, ναι. Ναι. Θέλει προσοχή γενικά. Δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει αν μαζευτεί, ξέρω εγώ, ένας όγκος 300-400 ατόμων έξω το γήπεδο με άλλα στοιχεία. Μην είμαστε. Πώς πάμε εκεί. Ζωντανές. Συζητήσεις. Ναι, τώρα ψαχνόμαστε. Στο απέραντο εργοτάξιο της Βουδαπέστη. Αυτή είναι η εκκλησία του Γιου Στεφανού. Η βασιλική εκκλησία του Γιου Στεφάνου είναι μπροστά μας, μια απίστευτη εκκλησία. Έχουμε βρει τον πεζόδρομο. Εδώ είναι μια αγορά. Ποιος είναι ο προορισμός για να καταλάβουμε κι εμείς έτσι που βρίσκεστε καθοδόν? Για να κάνουμε και κανένα ψώνιο, εσύ, να ψωνίσουμε και τίποτα. Καταρχάς, ναι, εσύ που τα ειδικεύεσαι σε αυτά. Από την ΜΕΣ πώς πάμε, από νυχτερινή ζωή χθες που κυκλοφόρησες πώς πάμε, από γυναίκες εξωτερικά πώς πάμε. Από γυναίκες δεν ασχολούμαστε, είμαστε δεσμευμένοι. Εννοείται, Σταύρο μου, αυτό το σχόλιο που κάνουμε το γενικό. Ότι οι άντρες βλέπουν, οι γυναίκες δεν βλέπουν. Και αυτή η αλήθικη ερώτηση που έκανε στον αέρα. Ακούστηκε αυτό, βέβαια. Με την κοπέλα μου. Ναι. Ωραία, θα ήταν ντροπή. Ήθελα να καταλήξω. Ξέρεις που ήθελα να καταλήξω. Αν εγώ και η αγάπη πατάμε Βουδαπέστη, όπως μας λες, ρε παιδί μου, Λευκορωσία δεν πατάτε. Ακούστε, ρε παιδιά. Άστο καλύτερα. Ναι, είδες, δεν είναι. Α, και εκεί άστο. Τι κάνεις την ερώτηση αυτή. Άστο. Και τη Βουδαπέστη τη διαγράφουμε, δηλαδή. Άκου τώρα. Δεν είναι ότι είναι ψηλές εδώ. Αλλά. Δεν μας βλέπουν. Δεν αισθανθείτε λίγο. Δεν μας βλέπουν. Απλά υπάρχει μια αίσθηση υπεροχής. Ναι, εντάξει. Είναι το μογγολικό στοιχείο, θα σου πω εγώ τώρα. Ναι, ναι. Είναι, επειδή ήταν και εδώ οι Τούρκοι πολλούς αιώνες, mm-hmm, υπάρχει, τους πετύχαμε και τους άλλους τώρα, υπάρχει το μογγολικό στοιχείο. Ναι. Υπάρχει το κεντροευρωπαϊκό και το Ρωμά. Μία μίξη πάρα πολύ, δυνατή. Πάρα πολύ καλή. Ναι. Θέλεις να κάνεις μια δήλωση στον αέρα. Κατάσταση, Παντελάκο, θες να κάνεις μια δήλωση στον αέρα. Ο φίλος ο Παντελής είναι αυτός, ο δικός σου. Ο Παντελής, ναι. Ο οποίος μιλάει σε κάτι κορίτσια τώρα. Να σου πω κάτι, τι παρέα και έχεις κανονίσει εκεί πάνω, με τον κουμπάρο σου, με τον Παντελή. Ναι, όλοι εδώ είναι. Όλοι εδώ είναι. Όλοι εδώ κανονικά, πού είναι. Ήλιτς, where is coach, ε. Ήλιτς, where is coach. Τι ωραία, ε. Ναι, ναι. Δηλαδή τώρα σκέψου είναι στους δρόμους. We are in the radio station to say that we want to lose it, something like that. Ε. Πώς το λέτε, ήμασταν πριν με τον Νίκολης. Αγχωμένος και αυτός που θέλει το παιχνίδι και θεωρεί ότι είναι το παιχνίδι που θα κρίνει την πρόκριση για το... Ο Δίος Νίκος δεν φοβάται καθόλου το παιχνίδι στον Πόλησο. Ναι. Αυτό είναι το πιο κομβικό για εκείνο. Ξέρει ότι όποιος κερδίσει σήμερα, αυτό σημερινό είναι το πιο... Ναι, όποιος αυτό, κερδίσει, αυτό. Πέρασε, αυτό θεωρεί. Ναι. Αυτό δεν έχει άδικο, είναι η αλήθεια. Ναι. Ψιλοανακουφίστηκε με τον Αθήνα του Βιερίνια. Παντελάκο, τι είπες τα κορίτσια.
Είπε ότι έχει 4 θετικά δευτερόλεπτα. Δεν χάνει τον αέρα τη πόλη, είσαι εντυπωσιασμένο. Μιλά τον αέρα. Ναι, ναι, ναι. Κλε. Αλλά καθλέψε τα μουνιά. Ντροπή. Παντελή, παντελή, παντελή. Ντροπή, ντροπή, παντελή. Συμβαίνουν αυτά. Ζωντανέ εκπομπέ. Το προλάβαμε, θεωρώ. Ναι, 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 ναι. Ναι, ναι. Δεν είναι συμπεριφορά αυτή για τα ζωντανά τη πόλη μα. Εντάξει. Ήταν μια κακή στιγμή, άτυχη στιγμή για τον Παντελή. Και ένα I call you night, we go to Belgrade, άντε βλάκα, ξύπνη. We go to Belgrade. Θα εντυπωσιαστούν οι κοπέλες. Εμπόρτος έπαιξε και πήγαινε, ζών, ναι. Ζών, ζών, go. Πολύ ωραία. Animals. Εξάγουμε πολιτισμό πάντως, έτσι, γι' αυτό είναι τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και όλο αυτό το σκηνικό είναι μπροστά στην εκκλησία. Ευλόγησον. Ευλόγησον. Ωραία. Σταύρο, να μπούμε και λίγο στα πιο αγωνιστικά. Ο συνάδελφος έβγαλε την εκκλησία φωτογραφία με τα δύο εξαιρετικά κορίτσια που ήταν μπροστά. Κολομέρια, θα έλεγα κορίτσια, κάνετε εντάξει. Ρε Σταύρο, δηλαδή. Ναι, άμα ξέρεις, ρε παιδί μου, τι να φωτογραφίσεις, έτσι είναι την εκκλησία τώρα του Αγίου. Σταύρο, έλα, έλα. Πιστεύεις μπορούμε να μπούμε λίγο στα πιο αγωνιστικά, έτσι λίγο. Για τον Νίκολιτς, λέγαμε που ανακουφίστηκε με Βιερίνια. Ήρωας είναι. Παντελάκο, πήρες. Πήρες. Τι. Γκρικ καμάκι. Δεν βρίζεις στον αέρα. Ναι, στον αέρα είμαστε. Άντε ξανά. Δούλεψε. Δούλεψε για τους άλλους βέβαια, γιατί ο ίδιος θα δυνατεί. Ναι, εννοείται. Γιατί για τα ένσημα κολλούνται. Τώρα από εκεί και πέρα ποιος θα τα εκμεταλλευτεί, ποιος θα πάρει τη σύνταξη, ουδής γνωρίζει σε αυτή τη χώρα που είμαστε. Αγωνιστικά κοιτάξτε να δείτε, είναι το παιχνίδι λίγο πιο εύκολο για τον ΠΑΟΚ από ό,τι ήταν στην Τούμπα. Και θα εξηγήσω το γιατί. Η ΒΙΤ είναι μια ομάδα πάρα πολύ σκληρή, που την βολεύει πολύ να περιμένει στο δικό της μισό, που ουσιαστικά το ύφος του αγώνα της Τούμπας την βόλεψε πάρα πολύ. Ο ΠΑΟΚ την έχει μετρήσει, κατάλαβε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα και θα έρθει εδώ πέρα γνωρίζοντας ότι δεν είναι καταδικαστικά δύο αποτελέσματα για αυτόν. Εντάξει, αν και η νίκη του σιγουρεύει σε μεγάλο βαθμό την πρόκριση. Θα είναι πιο μετρημένος ο ΠΑΟΚ, ούτε πολλά μέτρα θα δώσει, ούτε πολλά δικαιώματα θα δώσει και θα ψάξει με μεγαλύτερη υπομονή τον γκολ. Προβλέπω ένα πολύ σφιχτό παιχνίδι. Δεν και από τις δύο ομάδες, ναι. Ναι, σαν το παιχνίδι της Μπάτε. Για τον ΠΑΟΚ είναι πολύ κομβική η απουσία του Βιερίνια. Γιατί ουσιαστικά στο πρώτο παιχνίδι, αυτό που έκανε ο Νίκολιτς και του βγήκε πάρα πολύ καλά, είναι να εγκλωβίσει τον Μπέλκα, να οδηγήσει το παιχνίδι στις πλευρές, με τον Τόσκα που δημιουργικά δεν είναι ό,τι συγκλονιστικότερο και τον Μάτος που εκείνη τη μέρα ήταν σε πολύ κακό βράδυ. Ναι. Ο ΠΑΟΚ εγκλωβίστηκε και δεν έκανε ουσιαστικά φάσεις. Άρα λοιπόν εδώ του Βιερίνια η απουσία είναι πάρα σημαντική. Πολύ σημαντική. Από την άλλη, επειδή είναι εκτός ένας παιχνίδι, ίσως ο Τόσκα δώσει μια καλύτερη ισορροπία αμυντικά και ίσως ο ΠΑΟΚ ψάξει με μεγαλύτερη υπομονή ένα γκολ σε περίπτωση που δεν κάνει τα λάθη του πρώτου αγώνα. Νομίζω είναι απλά πάρα τώρα... πολύ... Απλά τώρα ο ΠΑΟΚ θα φορτώσει τη δεξιά του πλευρά. Κάπως έτσι λέει θα πάει. Αναλόγως σε τι μέρα θα είναι και ο Μάτος πάντα. Δεν είναι τι θα φορτώσει, είναι τι θα βρει. Σίγουρα οι Ούγγροι θα δώσουν περισσότερα μέτρα στον ΠΑΟΚ σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Συμφωνείς δηλαδή και εσύ λοιπόν με το Στέργιο που είπε ότι οι Ούγγροι σήμερα θα είναι μουλοχτοί. Λαϊκά και απλά. Μουλοχτή στο πρώτο παιχνίδι. Ούτε σε αυτό συμφωνώ με το Στέργιο. Θα είναι λιγότερο μουλοχτοί από ό,τι στο πρώτο παιχνίδι. Λιγότερο μουλοχτή θα είναι από ό,τι στο πρώτο παιχνίδι. Γιατί παίζουν εντός έδρας σε γεμάτο γήπεδο. Όπως και να έχει, όταν παίζει ένας εντός έδρας σε γεμάτο γήπεδο, παρασύρεται. Δεν είναι εύκολο να μείνει σε παθητικό ρόλο. Απλά νομίζω ότι το βασικό για τη ΒΙΤ είναι να κρατήσει τα μετόπισθεν σήμερα, Σταύρο. Όπως και ο ΠΑΟΚ βέβαια. Για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Για τον ΠΑΟΚ. Απλά λέω εγώ ότι είναι πιο δύσκολο για έναν παίκτη να εφαρμόσει ένα παθητικό πλάνο και να πάει να κάνει τον μουλοχτό όταν παίζει εντός έδρας. Γιατί παρασύρεται σίγουρα από την δύναμη της έδρας. Ναι. Αυτό λέω. Και αυτό βολεύει τον ΠΑΟΚ. Αλλά από εκεί και πέρα βλέπω ένα πολύ σφιχτό παιχνίδι που θα κριθεί στη λεπτομέρεια, η οποία θα πρέπει αυτή τη φορά να κλείνει προς τον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η κατάσταση. Για σένα, ιδανική ενδεκάδα σήμερα, απόντος του Βιερίνια.
Είδα. Ιδανική ενδεκάδα σήμερα. Κοίτα, λογικά νομίζω ότι θα βάλει τους γρήγορους μπροστά. Τον Ζαμπά και τον Δημιό δηλαδή. Τον Μπέλκα στο 10 και τον Μπίργκεβιτς μπροστά. Βέλμπλουμ, Κάνια, σε τρίτη εθνική. Αυτό θα είναι. Δεν είναι κάτι άλλο. Ελκαντούρη δεν βλέπεις δηλαδή αντί Μπέλκα. Όχι. Ο συνάδελφος λέει Σάχοφ δοκίμασε. Εγώ λέω. Ναι, υπάρχει αυτό για Σάχοφ, γιατί είχε κάποια σκέψη ο Λουτσέσκου ότι ενδεχομένως ο Κάνιας να είναι επιβαρημένος και δοκίμασε και Σάχοφ. Θα ξεκουραστεί ο Κάνιας στην Κυριακή. Ναι. Έχει διακοπή μετά. Δεν ξέρω, είναι πολύ δύσκολο να μην βάλει Κάνιας Βέρμπουμ, έτσι το. Ο Σάχοφ δεν είναι και... Μαουρίσιο, πολύ δύσκολα θα δούμε, έτσι. Μπορεί να είναι 18, αλλά πολύ πολύ δύσκολα να δούμε με δύο προπονήσεις. Έτσι ακριβώς. Πασχαλάκι κανονικά στο τέρμα, έτσι. Έχει ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού, οπότε δεν τίθεται θέμα. Ναι, ναι, Μάντος, Βαρέλα, Κρέσπο. Ναι, ναι. Πώς να αλλάξω Βαρέλα και Κρέσπο ή τον Λουτσέσκο, ότι πάνε και πολύ καλά αυτοί. Εγώ σου λέω ότι άμα δεν ξεκούρασε κανέναν και μετά το κλάμα. Ναι. Ναι. Το είπε και χθες, υπάρχει μια χημεία. Ναι, δεν σπάει υπάρχει. Υπάρχει και δεν υπάρχουν άλλα πράγματα. Δηλαδή για να τους δώσει ανάσα. Να βάλει ποιον, εμένα. Εντάξει, άμα κοιτάξει την αποστολή, υπάρχουν κάποιες επιλογές. Λέω εγώ τώρα θεωρητικά πάντα. Στην πράξη είναι να σου βγουν αυτές οι επιλογές. Ναι, τέλος πάντων. Αυτά παιδιά από την Βουδαπέστη. Όλους στην Βουδαπέστη. Ωραία, σας αφήνουμε να κάνετε τη βόλτα σας. Έχουμε να προσθέσουμε. Από τιμές πώς πάμε εκεί, γιατί σαν τουριστικός που είσαι. Από τιμές, η αγορά πώς κυμαίνεται. Δεν έχω προλάβει να δω, Ελένη μου. Καφέδες τέτοια, χτες, τα ποτά, πώς πάμε. Δεν μας αφήσαν εδώ οι τοπικοί ήρωες να πληρώσουμε πουθενά. Α, φιλόξενοι. Φιλόξενοι. Το είπε ο Νικόλιτς. Έρχονται φίλοι μου από την Ελλάδα, αλλά δεν θέλω να τους κάνουμε να πανηγυρίσουν την νίκη. Έτσι, αλήθεια είναι αυτό. Μας φώναξε για καφέ για το είναι τίμιος. Είναι τίμιος. Έχω φίλους, τους αγαπάω. Αν πρέπει να πεις όχι. Με ξύμισε πρωί να πάω για καφέ. Έπρεπε να πεις όχι. Πες δεν πήγε καλά στο πρώτο παιχνίδι. Δεν μπορώ, δεν είμαι γενής. Ναι. Κακό αυτό όμως. Πάντως το πρώτο παιχνίδι, ο pre-game καφές δεν λειτουργήσε ως γούρι για μας, να το πούμε. Κλαρινάκι είχαμε, κλαρινάκι. Αυτό είναι το θέμα, μην γίνει και σήμερα κάτι. Λοιπόν, ένα σχόλιο για την κοτσίδα του Χουλτ και το περιστατικό με Σόσιτς, πριν σε κλείσουμε, πριν σε αποδεσμεύσουμε. Περνάμε καλά και αυτό βγαίνει προς τα κολοσκάμπιλα την ώρα του αγώνα. Ωραία. Λοιπόν, θα σας ακούσουμε μετά τις 5 με όλο το κλίμα, το pre-game από την Groupama Arena. Ναι, καλή ξεκούραση, καλό καφέ. Έτσι έχουν μερικές ώρες στη διάθεσή τους. Ναι, να επαναλάβουμε άλλη μια φορά ότι όλοι πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί όσοι είναι εκεί. Υπάρχει μεγάλο θέμα αυτά με τα εισιτήρια. Αυτά είναι τα ωραία με το Σταύρο πριν πεις το σοβαρό της υπόθεσης. Ναι. Δηλαδή, βγαίνεις στον αέρα... Καταλαβαίνεις πού βρίσκεται, αν είναι καθοδόν, περπατάει, λαχανιάζει, ανάβει τσιγάρο, γιατί είπε και πάρα πολλά πράγματα, οπότε σου λέει κάτσε λίγο να πάρω και μια ανάσα. Όσοι είναι γύρω του, επίσης ακούγονται μέσα από το κινητό είναι και μέσα από το ραδιόφωνο. Είναι ωραίο στον αέρα τώρα, ναι, και λένε αυτό που θέλουν, ναι. Δεν το πνίγουν λίγο. Νομίζω ότι είναι εντελώς θεωρητική αυτή η ερώτηση, δηλαδή είσαι φιλολογική ρε παιδί μου, είσαι στον αέρα, ναι, εντάξει, άκου να σου πω λίγο. Πόσο χειρότερα θα πάμε στην εκκλησία εκεί. Ωραία, εντάξει. Ωραία πράγματα, ζωντανές εκπομπές. Σταύρος Κόλκας αυτός είναι. Γι' αυτό το λόγο είπαμε με το Στέργιο τα πιο σοβαρά και με το Σταύρο τα πιο γύρω-γύρω. Να σου πω κάτι, πώς γίνεται αυτό όμως. Δηλαδή έχουν πάει τώρα, βρίσκονται στη Βουδαπέστη, βγαίνει ο ένας, μας λέει υπερτιμημένη, ένα απέραντο εργοτάξιο. Πολύ καλή συνεννόηση θεωρώ. Πολύ καλή συνεννόηση. Δηλαδή που λες, εντάξει, ρε, μην την πάω Βουδαπέστη τώρα. Ναι, σου χαλάει και λίγο την εικόνα που είχες. Ναι. Γιατί και ο Πάοκ, ας πούμε, δύο μέρες μας λέει για την υπέροχη πόλη. Η ονειρεμένη Βουδαπέστη, η αρχιτεκτονική εκεί της πόλης. Βγαίνει ο Στέργιος, τα καταρρύπτει όλα. Σε σοπεδώνει δηλαδή, δε υπερτιμημένη. Και βγαίνει ο Στάβος και λέει ότι ο Στέργιος δεν βλέπει μπροστά του, ας πούμε, με λίγα λόγια. Τόσο έξαλλος από τον πέμπτο όροφο που υπήρχαν τρυπάνια. Πιστεύω ότι πρέπει να μιλήσουμε και με έναν τρίτο σε κάποια φάση. Ναι, ισχύει. Για να μάθουμε λίγο ποιος έχει δίκιο. Εμείς πάντως δεν είμαστε για Βουδαπέστη, ούτε για... Και εκεί μπαίνει ένα χ, έτσι, ένα μεγάλο. Ήταν κακή ερώτηση γιατί ξέρουμε την απάντηση. Και στη Βουδαπέστη. Δηλαδή, έχεις ακούσει εσύ για γυναίκες και πάνε, λες... Θα πάνε. Ποια χώρα έχει ρε παιδί μου άσχημες γυναίκες, δεν ξέρω. Άσχημες. Στην Πορτογαλία μας είπε ότι μπορούμε να πάμε. Μας έκανε τη χάρη. Στην Πορτογαλία. Έτσι. Μας έκανε τη χάρη. Και η Ισπανία, ναι, μας είχε πει και η Γυρική ότι πάμε Ισπανία. Άνετα. Με τίποτα Ισπανία. Πολύ όμορφες γυναίκες. Και εγώ τις θεωρώ πάρα πολύ όμορφες, ναι. Αλλά μας παίρνει εκεί.
Τραγικό λάθος κάνουμε. Όχι, και τα γενικά μας είπε να. Ιταλία δεν πάμε. Οι Ιταλίδες είναι πολύ όμορφες και πολύ στιλάτες. Εντάξει, και εδώ η Θεσσαλονίκη καλή είναι, μωρέ. Καλή είναι. Ναι, για εδώ εντάξει. Λοιπόν, στα σοβαρά της υπόθεσης, αυτό που έλεγες πριν για τα, θέμα, ναι, για τα εισιτήρια. Όλοι πρέπει να είναι πάρα πολύ. Τώρα να είσαι προσεκτική. Άμα δεν έχεις πάρει εισιτήριο ή αν έχεις εισιτήριο με άλλα αλλά στοιχεία. Να σου πω κάτι. Κοίτα τώρα, έχεις πάρει το εισιτήριο ή στο έχει δώσει κάποιος, το έχεις προμηθευτεί με λάθος στοιχεία. Λες, δεν πάω στο γήπεδο μπασκέ. Θα μου πεις είναι μεγάλο λάθος. Αλλά δεν βλέπω να υπάρχει. Βλέπεις ότι έχει διαμορφωθεί η κατάσταση. Δεν υπάρχει καλή διάθεση από εκεί. Να πεις αυτό, ότι αυτό, αυτό. Έχει τύχει σε άλλα παιχνίδια και ευρωπαϊκά. Ναι, θα πάμε στο διάλειμμα. Έχει τύχει σε άλλα ευρωπαϊκά να είναι παραπάνω κόσμος και να γίνονται προσπάθειες. Και υπήρχε καλύτερη στην άλλη πλευρά, βρέθηκε λύση. Εδώ απλά, δεν φαίνεται να υπάρχει. Απλά για μένα το έχει εξασφαλίσει το εισιτήριο, το έχει εξασφαλίσει. Τώρα. Εντάξει, μπορεί να υπάρξει δύσκολο. Μια πρόβλεψη για τον κόσμο, ρε παιδί μου, για τους φιλοξενούμενους που μπορεί να είναι και να υπάρχει μια ασφάλεια, μια αστυνομική δύναμη γύρω τους. Έχουμε αρκετές αν υπάρχει ώρες λίγη ακόμα. Καλή διάθεση. Έχουμε αρκετές ώρες να δούμε αν θα υπάρξει κάτι άλλο μέχρι το απόγευμα. Αλλά είναι δύσκολη κατάσταση. Να κυλήσουν όλα ομαλά, χωρίς προβλήματα, χωρίς απρόπτα και με ένα θετικό αποτέλεσμα για τον ΠΑΟΚ, έτσι. Λοιπόν, θα πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα. Νομίζω θα μπορέσουμε μετά να μιλήσουμε και λίγο με τον Ραφαήλ να μας πει τι έγινε χθες στο Βόλι που το παιχνίδι 3-0. Τους υποτιμήσαμε κι αυτούς. Δεν καταλάβαμε πότε τελείωσε ο αγώνας. Αυτό μου λέει και ο Ραφαήλ πριν που μιλούσαμε. Δεν κατάλαβα, μου λέει, πότε τελείωσε. 3-0 ξεκούραστα. Θέλω να κάνω μία ερώτηση. Δηλαδή, βγήκε το report του ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ και έγραφε είτε αυτοπεποίθησης. Ναι. Δηλαδή, θέλω τον θα τον βγάλουμε τον Ραφαήλ έτσι, εδώ πέρα το, μετά. Τον Ραφαήλ να μου εξηγήσει. Θα μας πει πώς το είδε και αυτός. Τι σημαίνει ήττα αυτοπεποίθηση με 3-0 σετ από την Φραγκφούρτη. Ναι, δεν ξέρω. Είχα ακούσει ήττα ψυχολογίας, αλλά ήττα αυτοπεποίθησης. Δεν ξέρω. Δηλαδή, όταν χάνεις, πώς τονώνεται η αυτοπεποίθηση. Δεν βλέπεις κανέναν. Πες μου λίγο. Δεν βλέπεις, είσαι απόλυτος. Λες είμαι απόλυτος. Είσαι βασιλιάς. Έχω χάσει 3-0 σε σετ. Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Λοιπόν, θα απολογηθεί ο Ραφαήλ. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε για το τελευταίο τέταρτο περίπου. Θα πάμε κατευθείαν στο Ραφαήλ Γκαϊδατζή να μας πει λίγο τι έγινε χθες στο βόλεϊ ήττα του ΠΑΟΚ από την. Πώς λέγεται, ρε, πάλι του ξέχασα. Φραγκφούρτη θα λέμε. Φραγκφούρτη. Για να είναι πιο εύκολο. Ναι, γιατί είναι πολύ δύσκολο. United Volleys. Ναι, Volleys Frankfurt. Νομίζω πως έτσι είναι. Τον έχουμε. Λοιπόν, καλησπέρα Ραφαήλ. Καλό μεσημέρι, πώς είστε. Τι γίνεται, ρε φίλε. Εμείς καλά, εσείς. Δημόσια ζητάω συγγνώμη, δεν θα ξαναπιάσω ποτέ στο στόμα μου έκταση, μάτσε, υποτιθέμενη, πιθανή και όλα τα σχετικά. γιατί εντάξει, νομίζω ότι ξεφτυλιστήκαμε χθες δημοσίως με τα όσα είπαμε στον αέρα. Απίστευτα διαβασμένοι Γερμανοί, λες και έπαιζες με ηλεκτρονικό ήτανε. Πώς παίζεις ποδοσφαιράκι και ξέρουν όλες τις κινήσεις σου, κάπως έτσι ήταν οι Γερμανοί. Εσείς γιατί δεν ήσασταν διαβασμένοι, Ραφαήλ? Γιατί μάλλον έμεινε στην Κωνσταντινούπολη η ομάδα. Ναι. Ραφαήλ, πραγματικά, το παιχνίδι ξεκίνησε 6.30, ήταν εκείνη η ώρα που σιγά σιγά είχαμε τις συνεντεύξεις τύπου από τη Βουδαπέστη, λίγο δηλώσεις, λίγο έπαιζε η ΚΑΠΑ 19, δεν κατάλαβα πότε τελείωσε το παιχνίδι. Και μια που γυρίσαμε το μάτι μας και έγραφε 0-3 στα σετ. Βλέπω ακριβώς. Απλά ένα μήνυμα από Ραφαήλ, έχω κλείσει το live τελείως από εδώ και λέω τι έχει γίνει και μπαίνω και λέω 3-0. Αλλά εντάξει, ωραία. Ο Νίκος Μασχοβίτης εδώ δίπλα μου το έβλεπε το παιχνίδι, έτσι. Ναι. Το έβλεπε. Φίλε, από ένα σημείο και μετά, έκφω εν λαμπράδα. Δηλαδή, τι να πω. Εντάξει, το έβλεπε το κακό μπροστά του και μετά το γύρισε στο μπάσκετ. Α, έκφω εν λαμπράδα, ρε φίλε, κατάλαβες. Δηλαδή, Champions League να παίζει ο ΠΑΟΚ στο βόλεϊ και εμείς ασχολούμαστε με Champions League στο μπάσκετ. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν, πραγματικά είναι. Εκεί μας στάσατε. Τι δεν πήγε καλά αυτή η ωραία ερώτηση, κλασική κλισέ για τον ΠΑΟΚ χθες. Νομίζω ότι όταν κάποιος κοιτάξει τα στατιστικά και δει το 5 στα 27 του Τζούριτς, εντάξει, εκεί νομίζω ότι λέει πολλά για το τι δεν πήγε καλά. Mm. Όταν είναι μια ομάδα, εντάξει, το βόλεϊ σίγουρα, όλες οι ομάδες στηρίζουν στο διαγωνιό τους. Όταν κάτι δεν πάει καλά εκεί πέρα και οι Γερμανοί είναι πάρα πολύ καλά στο μπλοκ τοποθετημένοι και μετά πέφτουν οι μπάλες στον Κόρτσανιουκ ή στον Σαφράνοβιτς και δεν έχεις εναλλακτικές λύσεις, εντάξει, γίνονται αυτά. Ραφ. Τώρα αυτή η ερώτηση θα ακουστεί και καλά ψαγμένη. Απλά έτσι όπως έβλεπα το παιχνίδι, δεν νομίζω ότι καταλαβαίνω και πάρα πολλά. Ναι. Στην υποδοχή δεν υπάρχει ένα ζήτημα, ρε φίλε. Στην υποδοχή εννοείται και το λέγαμε αυτό. Γιατί μόνο ο Σαφράνοβιτς είναι σταθερός. Από εκεί και πέρα ο Χιμένεθ με τον Κόρτσανιουκ ξέραμε ότι έχουν προβλήματα. Και όλες οι ομάδες μέχρι στιγμής το έχουν διαπιστώσει αυτό και χτυπάνε. Δηλαδή και χθες το ξεκίνημα χτυπούσαν στο Χιμένεθ και στις προηγούμενες αναμετρήσεις στον Κόρτσανιουκ. Εντάξει, και ο Κωνσταντίνης
νομίζω ότι καλούτσικα τα πήγε, γιατί ήταν 60% συνολικά, 40% οι άριστες. Δεν είναι τόσο κακός δηλαδή. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι έχουν καταλάβει οι ομάδες ότι ο ΠΑΟΚ έχει πρόβλημα με τον Χιμένεθ και τον Κόρτσονιου στην υποδοχή. Ναι. Και λογικό είναι μετά ότι δυσκολεύεται και ο Φιλίππος στο πώς να μοιράσει το παιχνίδι. Και είναι, ρε φίλε, τόσο έτσι, καταλήτης ο Τζούριτς, τουλάχιστον τώρα στην αρχή. Έτσι, γιατί δεν ξέρουμε στην πορεία πώς θα είναι η ομάδα. Αλλά τουλάχιστον στην αρχή είναι τόσο πολύ σημαντικός. Δηλαδή, σε μια κακή βραδιά όπως θες, δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να είναι ανταγωνιστικός. Είναι λογικό. Ο διαγώνιος είναι το α και το ω σε μια ομάδα. Εντάξει, όλα περνάνε τα χέρια του Πασαδόρου, αλλά όταν ο διαγώνιος ο βασικός δεν μπορεί να τελειώσει τις φάσεις και τον έχουν πάρει, ας το πούμε, και εισαγωγικά χαμπάρι οι αντίπαλοι, είναι λογικό ότι μετά αρχίζει η ομάδα να πρέπει να βρει εναλλακτικές λύσεις. Θα πρέπει να παίξει ο Φιλίππος με τον Νεόκολιτς. Όντως το έκανε κάποιες φορές, του βγήκε του ΠΑΟΚ. Το κατάλαβαν αυτό, οι Γερμανοί άρχισαν να κλείνουν ξανά τον Νεόκολιτς. Δεν βρέθηκαν οι λύσεις από τον Τζούριτς. Ήταν και ο Χιμένεθ, τον οποίο τον έβγαλε από νωρίς ο Στάνκου. Επομένως, νομίζω ότι τίποτα δεν πήγε καλά χθες για τον ΠΑΟΚ. Οκ, ακολουθεί το παιχνίδι με τον Πανβοχαϊκό τώρα στο πρωτάθλημα, που είναι εντός έδρας. Αλλά αυτό το 0-3 ΡΑΦ πιστεύεις ότι μπορεί να ανατραπεί στο δεύτερο παιχνίδι? Δηλαδή, ένας ΠΑΟΚ που θα κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση μπορεί να διεκδικήσει την πρόκληση στο δεύτερο μας στη Γερμανία? Τώρα πάλι ναι, δεν ξέρω να απαντήσω για να μην γίνει όπως το χθεσινό, αλλά όχι, νομίζω... ξέρεις τι, κοίταξε. Το χθεσινό 0-3, ρε φίλε, εγώ δεν νομίζω το περίμενε πολλοί κόσμος. Ναι. Έτσι, δεν είναι δηλαδή ότι η διαφορά των ομάδων είναι τέτοια που να περάσουν οι Γερμανοί με 0-3, δεν είναι? Ισχύει, και νομίζω οπότε... ότι τέτοιο ΠΑΟΚ δεν θα ξαναδούμε φέτος. Mm-hmm. Όλοι το λένε αυτό, δηλαδή τόσο κακό ΠΑΟΚ όσο χθεσινός, πολύ δύσκολο να ξαναδούμε φέτος. Ναι. Άρα ναι, τώρα την άλλη εβδομάδα, έτσι όπως έγιναν τα πράγματα, το ΠΑΟΚ πάει για να κάνει την απόλυτη ανατροπή, αλλά νομίζω ότι μπορεί, και αυτό έλεγε και ο Φιλίππο, ότι έχουμε, λέει, είμαστε γεννημένοι για τα δύσκολα, έχουμε τους παίκτες για να πάμε να κάνουμε εκεί την ανατροπή. Να στο πω το σενάριο, το σενάριο του δεύτερου παιχνιδιού. Για να το ακούσω. 0-3 σετ. Ναι. Και μετά δεν παίζει αυτό το χρυσό. Τον κόλπο. Το ναι. Εκεί ξέρει κανένα παοξίδικο 16-14. Ναι, κανένα 20-18 ή κάτι τέτοια, εντάξει. Ακριβώς. Οπότε πάει για ένα 3 για 0-3 εκεί πέρα στην Γερμανία. Ούτε να προκριθείς εύκολα, ούτε να αποκλειστείς εύκολα. Κάθε φορά, είτε στη μία είτε στην άλλη περίπτωση, να σου βγαίνει ψυχή. Κοίτα, να κάνουμε παράδοση στα γκολ τη ΣΕΤΑΝ είναι. Το ξεκινήσαμε από Κωνσταντινούπολη. Σωστό, ισχύει. Ναι. Ο Στάνκου πάντως ανέλαβε την ευθύνη, έτσι, από ό,τι διάβασα στις δηλώσεις του. Εννοείται, ναι, ανέλαβε την ευθύνη, γιατί ρωτήθηκε κυρίως για ποιο λόγο τράβηξε το Χιμένεθ εκτός παιχνιδιού από το πρώτο σετ και δεν το ξαναέβαλε μετά στη συνέχεια μέσα, αλλά και γενικότερα γιατί δεν προχώρησε σε άλλες αλλαγές. Δηλαδή η μοναδική ουσιαστική αλλαγή που έκανε ήταν να περάσει τον Τακουρίδη αντί του Μάρκες. Προσπάθησε και ο Έλληνας κεντρικός όπως κάνει πάντα βέβαια, αλλά ούτε και αυτός ήταν αρκετός για τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Οπότε, επόμενο παιχνίδι τώρα με τον Πανβοχαϊκό, 12 η ώρα, δε φίλε. 12 η ώρα, γιατί είναι 5 η ώρα, είστε το βόλιο του ΠΑΟΚ Κίμη. 6 η ώρα είναι το ΠΑΟΚ Κίμη. Και μέχρι, 6, να 6, γίνει, ναι. Μέχρι να γίνει το γήπεδο. Έχει να κυριακή το παιχνίδι. Δηλαδή, πηγαίνει στο παλατάκι από νωρίς για να κάτσεις όλη η μέρα. Θα μπορούσε, ναι, να γίνει και αυτό, ναι. Απλά παίρνει και φαγητό, γιατί 12 η ώρα είναι νωρίς, έτσι. Δηλαδή πρέπει να πιει κάτι τσιμπήσει, δεν γίνεται. Ισχύει, ναι. Οι καντίνες απ' έξω, Νίκο μου είναι. Δεν είναι πάντα, μην νομίζει. Σε δύο παιχνίδια. Οπότε 12 η ώρα είναι αυτό το παιχνίδι, ΡΑΦ. 12 η ώρα είναι τα εισιτήρια ήδη σε κυκλοφορία, 5 και 10 ευρώ. Εντάξει, είναι και λίγο η ώρα δύσκολη. Πανβοχαϊκός λίγο... καλός, φίλε. Μέχρι στιγμής, ναι. Έχει πάρει 2 νίκες με Φίνικα Σύρου και Κηφισιά και έχει χάσει από τον Εθνικό Αλεξανδρούπολη στο tie break. 3-2 είναι πρώτος δηλαδή, έτσι όπως τώρα με τα ρεπό και με αυτά, δηλαδή το πώς έχει γίνει η κατάσταση. Ο Πανβοχαϊκός είναι πρώτος αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Ωραία. Παρένθεση. Ναι, τι. Για το ναι. Πόλο δεν θα ρωτήσουμε. Το Πόλο, Ραφαήλ, τι έγινε, ρε φίλε? Το Πόλο, εννοείται. Εγώ ξέρει ο Ραφαήλ ότι έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στο συγκεκριμένο άθλημα. Όλοι έχουμε, όλοι έχουμε. Το παρακολουθούμε φέτος όλοι, Ραφαήλ. Σωστό, το Πόλο, ναι. Το γνωρίζω, το γνωρίζω. Ναι. Και επιτέλους, Ραφαήλ, ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Λογικό ήταν, εντάξει, και όμιλος φίλων θαλάσσης που είναι από εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Είναι μια ομάδα η οποία ανέβηκε φέτος, είναι χαμηλής δυναμικότητας. Ο ΠΑΟΚ έκανε το καθήκον του, πήρε μια νίκη έτσι και ψυχολογικής και βαθμολογικής σημασίας και με μεγάλη διαφορά. Έδωσε τη δυνατότητα έτσι και στον προπονητή του ΠΑΟΚ να μοιράσει και τον χρόνο συμμετοχής. Εντάξει, νομίζω ότι και εκεί θα ανέβει η ομάδα, θα έχει διαφορετική εικόνα σε ένα πολύ ενδιαφέρον πάντως πρωτάθλημα με αρκετές δυνατές ομάδες φέτος. Την περιμένουμε την ομάδα να ανέβει, γιατί δεν μας ξεκίνησε πάρα πολύ καλά, η αλήθεια είναι.
Ναι, ναι, και πρέπει, νομίζω, γιατί από ό,τι φάνηκε και οι αντίπαλοι τελικά είναι καλύτεροι από ό,τι τους περιμέναμε και θα είναι δύσκολο για τον ΠΑΟΚ πλέον και να καλύψει το χαμένο έδαφος αλλά και να βρεθεί στην πρώτη εξάδα. Υπάρχουν δηλαδή, εκτός από τον Ολυμπιακό και την Βουλιαγμένη που είναι οι δύο καπαρωμένες πρώτες θέσεις, και οι άλλες ομάδες νομίζω ότι έχουν αρκετές πιθανότητες για τις πρώτες έξι θέσεις. Μάλιστα. Ωραία. Ήσουν περιεκτικότατος, φίλε. Εντάξει, τι να κάνουμε. Κακές βραδιές όλοι έχουν. Εννοείται, ναι. Εντάξει, ας είναι παρενθέσεις θα... κακές βραδιές, έτσι. Πότε είναι η τρίτη ο επαναληπτικός. Τρίτη, ωραία. Okay. Τρίτη, ναι. Ωραία. Και όπως είπαμε, μάλλον σε γήπεδο γεμάτο παοξίδες. Γερμανία, βέβαια. Φραγκφούρτη. Ναι, εννοείται, ναι. Εννοείται. Μάλιστα. Ωραία, Ραφαήλ, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, παιδιά. Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Αυτά από τον Ραφαήλ Γκεντατζή. Δεν τα καταφέρθηκε η ομάδα Βόλη. Αγνώριστη ομάδα Βόλη, θα πω εγώ χθες. Σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Κακό παιχνίδι. Νομίζω ότι και πιο έτοιμοι οι άλλοι. Δεν ξέρω, μου φάνηκαν πιο διαβασμένοι. Πιο διαβασμένοι, πιο έτοιμοι. Okay. Απλά από τη στιγμή που θεωρητικά σου πάω και έχει και λίγο μεγαλύτερη ποιότητα, εγώ δεν μπορώ να το αποκλείσω τώρα ότι μπορεί να διεκδικήσει την πρόκληση στο δεύτερο μάτς. Παρότι έχασε με 0-3. Ναι, είναι αυτό το λέω που πάω και εσύ, έτσι, γιατί ναι, όχι. Ναι, ναι. Ορισμός. Λοιπόν, για μπάσκετ θα μας πεις τίποτα. Για μπάσκετ, παιδιά, τίποτα. Η ομάδα ξεκινάει από τη Μασία σήμερα στις 4. Χθες έφτασε το βράδυ στις 10.30 στη Θεσσαλονίκη. Να σου πω με κάτι. Ταξίδι επιστροφής δύσκολο πάλι. Τι ταλαιπωρία είναι αυτή. Δηλαδή, εντάξει, πότε ήταν πριν το match με την Οπάβα, ξύπνησα το πρωί, τι ώρα ήταν, 8-9, και είδα ένα story της ΚΑΕ, ναι, ότι 2,5 ώρα φτάσαμε, ναι, στο. Γιγνωθεί, έλα μέσα. Ναι, μπράβο, ήταν ακριβώς. Και φωτογραφία, ωραία. Και... ναι. Πώς λεγόταν, το του Κατοβίτσε. Ναι, αυτό ακριβώς, το Κατοβίτσε, τέλος πάντων. Κάποιοι της πόλης εδώ και... στην πόλη το ξέρουν το Κατοβίτσε. Έχουν γράψει ιστορία. Κατοβίτσε, Άρης και τέτοια. Ναι. Λοιπόν, και από εκεί πούλμαν μισή ώρα. Δύο ώρες. Μισή ώρα δεν ήταν. Όχι, ρε, δύο ώρες. Πρέπει να το έγραψα κάπου μισή ώρα. Δεν πειράζει, εντάξει. Δεν πειράζει. Άρα έξτρα ταλαιπωρία. Ναι, ναι. Κάτι ανάλογο ήταν και τώρα. 2:15 το βράδυ, άλλες 2 ώρες οδικός για την Οπάβα. Η επιστροφή κάτι ανάλογο ήταν, γιατί πάλι ήταν από το αεροδρόμιο από την Πολωνία, από το Κατοβίτσι, από εκεί Μόναχο. Αναμονή στο Μόναχο και Θεσσαλονίκη το βράδυ. Πάντως δεν έλειπε η όρεξη. Βλέπαμε κάτι story και κάτι. Όταν κερδίζεις, από... ωραία είναι όλα. Ναι, από την κάρτα. Τι ωραία είναι όλα. Άμα κερδίζεις, κάτσε 8 ώρες αναμονή στο αεροδρόμιο. Η Βενέτσια, παιδιά, σε ένα παιχνίδι και θα κλείσουμε. Όταν πήγε να παίξει, νομίζω στην Όπαβα. Πέτυχε καθυστέρηση στην πτήση της 13 ώρες. Τι λες, ρε. Και έχει ανεβάσει ένα βίντεο στο Instagram η Βενέτσια που έχει βάλει τρεις παίκτες να κάθονται σε αυτό το διάδρομο που δεν είναι σκάλα, που ξέρεις που ανεβαίνεις και σε πάει αυτό, ρε παιδί μου. Όχι, ναι, που είναι σκάλα, η κυλιόμενη. Ο κυλιόμενος, ο διάδρομος στο αεροδρόμιο, ναι, ναι, που είναι, μπράβο. Και οι παίκτες κάνουν κουπί. Ωραία, να κάνουν κάποιο φανταστικό κουπί. Τόσες ώρες. Ναι, είχαν πετύχει τέτοια. Ο ΠΑΟΚ δεν πέτυχε καθυστέρηση, απλά έτσι ήταν το πρόγραμμα. Ταξίδι, ναι. Λοιπόν, ξεκινάει η προετοιμασία για το παιχνίδι με την Κίμη, Σάββατο 6 ώρα. Και η Κίμη, μια χαρά είναι. Κέρδισε και το Περιστέρι και πήρε την πρόκληση τελικά. Δεν είχε ταξίδι μεσοβδόμαδο, ναι, η Κίμη. Τον ΠΑΟΚ περιμένει όλη την εβδομάδα, γι' αυτό προετοιμάζεται. Και να δούμε πώς θα είναι το μάτς. Σάββατο στις 6. Έτσι, στο ΠΑΟΚ Sports Arena, από 5 ευρώ τα εισιτήρια. Mm-hmm. Στο. Τι γίνεται, ρε παιδιά, δηλαδή, γιατί μου ξηγείται έτσι σήμερα. Τέλος πάντων, okay, θα το φτιάξουμε. Ακολουθεί ο Βασιλιάς, πάλι νομίζω έχει τους δικούς του καλεσμένους εδώ πέρα για να κάνει για μία ώρα χαμό. Μέχρι από και αύριο. Τις 3 εδώ, ο απόλυτος, ο έτσι. Άρχοντας, ο Βασιλιάς. Με στοιχηματικές επιλογές, έτσι. Πάρα πολλά πράγματα. Και φυσικά γεμάτο κουπόνι, γιατί πολλά παιχνίδια. Europa League βεβαίως ενδράσει. Έρχεται εδώ με τις σημειώσεις του. Έχοντας κρατήσει σκορ και αποδόσεις για να σας τα πει όλα σε πολύ λίγο. Καλή επιτυχία νομίζω, να πούμε θα στο. Θα τους έχουμε και τους άλλους. Εδώ πέρα, Σταυροκόλκα, Στρίγνο Αναστασιάδη. Έτσι ακριβώς. Να είστε σε επιφυλακή γιατί θα φτάσουν λίγο αργά, μην είναι κουρασμένοι και όλα αυτά. Εμείς έτσι. Δεν μπορούμε να κατέβουμε... σε ετοιμότητα. Ναι, γιατί. Γιατί γίνεται ακριβώς μετά το μάτς, έτσι. Γιατί είναι επιβάρυνση του ταξιδιού. Πώς να σου πω κάτι, μία ώρα και 30 λεπτά και 50, ποια επιβάρυνση τώρα. Όπως είπε και ο Στρίγιος στον αέρα χθες, το πάτησε ο πιλότος. Α, το πάτησε. Το πάτησε ο πιλότος. Γιατί διαφορετικά είναι παραπάνω από 2 ώρα. Ναι, μπορεί να ήταν 10 λεπτά παραπάνω. Λοιπόν, καλή επιτυχία να πούμε σήμερα στον ΠΑΟΚ με το διπλό, με τη νίκη και βεβαίως να κυλήσουν όλα ομαλά, χωρίς προβλήματα. Να μπουν όλοι στο γήπεδο, αν είναι εφικτό, με τα σωστά εισιτήρια, με τα εισιτήρια που έχουν στα χέρια τους. Εσείς θα μείνετε συντονισμένοι στον Λίβερο 107,4, γιατί από τις 5 η ώρα ξεκινάει το pre-game σιγά-σιγά, με πληροφορίες τι γίνεται έξω από την Γκρουπά Μαρίνα και βεβαίως με Κωστή Τσατσαρό μετά. Φυσικά, φυσικά. Όλοι εδώ, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, θα βγαίνει και ο Στέργιος και ο Σταύρος να λένε τι γίνεται εκεί. Και φυσικά και μέσα από το ΠΑΟΚ 24 ενημέρωση για όλα.
Από εμάς καλή συνέχεια. Τα λέμε και μέσα στην ημέρα.